Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλημέρα σε όλο το λαό. Καλή εβδομάδα όσο μπορούμε να θεωρούμε ότι η εβδομάδα θα ξεκινάει την Δευτέρα, η εργασιακή εβδομάδα για την πλειονότητα του κόσμου, καθότι νέα ήθη ευαγγελίζονται οι επόμενοι διοικητές της ελληνικής κρατικής επικράτειας. Γιατί να μην δεν δουλεύουμε ένα επταημεράκι, να είμαστε ωραίοι και κομπλέ. Θα δείτε μετά ότι αυτή η δευτερίλα θα εξαφανιστεί από προσώπου γης, θα εξαφανιστεί από το νου μας. Κάθε μέρα θα είναι σαν Δευτέρα, οπότε δεν θα χρειάζεται να σκεφτόμαστε όχι ποιος πάει αύριο το πρωί στη δουλειά. Μας κάνουνε κακό τα Σαββατοκύριακα και εμάς τους τεμπέληδες του πενθυμέρου που έλεγε παλαιόθενο φευγάτους. Και αυτό μας παζόμαστε κι εμείς. 7 σε παίρνει στα 7, μη το ζορίζεις. Φίλε και φίλοι ακροάτρια, λόγω επειδή λίμπερο 107,4 και αν περιμένατε ότι σήμερα θα μιλήσουμε για τον τελικό στα μεθεόρτια για την κατάκτηση του κυπέλου από την ομάδα του ΠΑΟΚ, για το πρώτο double που ήρθε ποτέ στην πόλη της Θεσσαλονίκης, μάλλον είστε γελασμένοι, διότι κυρίες και κύριοι, έκτακτη συμμετοχή, έκτακτη εμφάνιση, άρτια φυκθέντας από τα κέντρα των αποφάσεων, από το υδροκέφαλο κράτος των Αθηνών. Ποιος άλλος εδώ, ο φίλος μας ο Μιχάλης ο Φωτιάδης, πού είσαι αγόρι μου, τι κάνεις? Καλημέρα μπάμπη μου. Σε βλέπω καλημέρα, λίγο ταλαιπωρημένο, σε βλέπω. Έχω, κρατάω. Έχεις, έχεις να πεις, φαντάζομαι. Εντάξει, έχουμε βάλει. Έχω να σε πω κι εγώ όμως μερικά, εδώ έχω κρατήσει, έχω να σε πω. Ξέρω, το ξέρω, αλλά κι εγώ, δεν προλάβα. Θα με πεις, θα σε πω. Δεν πρόλαβα, αλλά είπα ότι τραγουδάω με τον Βασμανίδη. Και ναι, γράψαμε μαζί. Και γράψαμε και το τραγούδι του Οικοδόμητου. Πρόλαβα, δεν πρόλαβα. Θα με ζητήσεις πνευματικά δικαιώματα τώρα? Τι να ζητήσω, αγόρι μου, σιγά τώρα. Ένα ήταν τέτοιο, ήταν ρεφενάκι ήταν αυτό. Εντάξει, έτσι. Θα πούμε και για τον τελικό μας, θα πούμε και λίγο. Τα είδα, το είδα. Εντάξει, ήμουν μέσα, ξεστήχα. Πού ήσουν, μέσα στο γήπεδο? Όχι, στο ξενοδοχείο είχα αεξίδες, ολυμπιακή, αλλά σε μεγάλη ηλικία ήταν. Σε μεγάλη ηλικία, ναι. Πάθα κανένα έφραγμα, κανένα τέτοιο. Ο ένας ήταν δάσκαλο, καλημέρα. Και το δάσκαλο, ήταν και ένας δάσκαλος. Ο Δέσκαλο, ναι, με τον Φλωρινιώτη, τη θυμάσαι την καταπληκτική εκείνη ταινία? Ναι, που έκανε και έκανε και γύρισμα στο εξωτικό τριάδι. Στο εξωτικό τριάδι, βεβαίω. Ναι, με τις σκάλες που ανέβηκε και κατέβηκε. Βέβαια. Ένα το Hollywood, ένα το Bollywood και ένα το τριάδι Hollywood. Κάτσε, έχω γραμμούλα να μας πρυπάρεις εδώ τέτοια. Ο Φούρναρης ήταν. Λες, προβλέπεις. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα στον τραγουδοποιό. Κι όμως. Καλημέρα στον Φωτιάδη. Καλημέρα στα... Τα κουρασάνε του πέτρινου φούρνου της Αυροπόλης. Σε είδανε, με το καλημέρα. Ρε φίλε, ρε μεγάλη Μιχάλη, κοντέψαμε να χωρίσουμε χθες. Δηλαδή, ήρθε η γυναίκα μου και μου λέει, το έχεις κάψει τελείως. Γιατί? Τέλος πάντων, ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Να πω κάτι, να πω κάτω. Και καταρχήν χιλιά συγγνώμη, γιατί γίνανε... Όχι, θα σου πω γιατί. Γιατί εγώ ήθελα να είναι έτσι... Είχε μέσα 5 άτομα. Δηλαδή, να βγεις τελευταίος. Άμα σου πω, δηλαδή, θα πάρουμε από την αρχή. Ναι, ξεκίνησα πάμε από εδώ, έφυγα, έφτασα μία η ώρα, είχα και τον Αντώνη της παραγωγής. Μιχάλη, πού είσαι? Λέω, έχω περάσει τη Θήβα. Τι ώρα θα είσαι? Λέω, κάτσε να μας πεις τον ολόκληρη τη διαδρομή που θέλουμε. Πες. Γιατί κοντεύουμε, είμαστε 200 χιλιόμετρα. Εντάξει, τι πάνε πιο κοντά, ρε. Ναι, πες. Στο 90, εκεί στο 90, λοιπόν, τον πήρε τηλέφωνο. Κάτι σε 11 η ώρα, ρε παιδί μου. Να, ναι. Μην σου λέει, μήπως δεν ήρθε πάλι, ξέρω. Αλλά να πείσεις να βγει αυτός ο αγάπη μόνο πιο μπροστά από να σε βγάλουν τελευταίο και να πάρει. Ξέρεις τι έγινε με αυτό, να. Ήμουνα στην είσοδο εκεί που είναι ο security και μόλις κάθομαι και μιλάμε το security. Με λέει, εσένα κάπως το ξέρω, σε βλέπω, λες, στη Μαρμίτα. Ωπα, να τα η αναγνώριση. Άρα τον είπα κιόλα, το λέω, μην πουλάς τρέλα, δεν είναι καλό. Οπα. Αλλά μιλάμε ότι σπονσονάριζε σε περισσότερο άλλο ραδιόφωνο. Το είπες 2-3 φορές το άλλο και άφησες τελευταίο το... Όχι, κοίταξε, είναι δηλαδή με τη σειρά, δηλαδή όταν πας σε έναν άνθρωπο και ξεκινάς, καταλαβες, ξεκινάς, καταλαβες. Το αναγνωρίζουμε. Ναι, ρε παιδί μου, δηλαδή ρε εσύ κάτσε. Το αναγνωρίζουμε.
Εγώ ναι, από ναι. το ποδόσφαιρο και από μια διαθήμιση που πήρα, που έδωσε, συγγνώμη, που έδωσα, έτσι έγινε όλη η ιστορία. Σαν και να... με είπε αυτός, έλα λέει να κάνεις μαρμίτα. Δηλαδή ο David Beckham αναδείχθηκε από τον, Sir Alex Ferguson. Δεν θα το έλεγε. Δεν θα το έλεγε. Λοιπόν, να πω ένα πραγματάκι να αφήσω τη γραμμή για να με πειρίζει η Κατερίνα και ο Φούρναρης. Όχι μωρέ, εντάξει. Γιατί να... Πασχάλη, αγαπημένο μου φίλε, αν ακούς, θέλω να μου φέρεις την μπλούζα που έχεις. Να στη βάλω ένα αστεράκι, γιατί πλέον θα έχει αστεράκι η ασπρόμαυρη. Ρε αφήστε τα ρε, τελείωσε ρε, μην φτάνει ρε, φτάνει ρε, φτάνει ρε, φτάνει γιατί χθες έδωσε ένα, προχθές έδωσε ένα πόλεμο, όταν σου μιλά μια μάχη και λέω θα τα παρατήσω, αφήγω το λόγο. Ναι. Και αν πάρει ο φίλος ο Λευτέρης, ρε Λευτέρη, μην βάζετε το μάνταλο να μας φέρνει το κύπελο. Βάλτε κάτι άλλο πιο όμορφο. Βάλτε την έλα, όταν πήγε τον κόλ, κρεμάσανε. Σαν τα μανταλάκια, κρεμάσανε. Άκουσε λοιπόν, ναι, αφού περιμένω το... να ακούσω λεπτομέρειες και γιατί εντάξει, ήταν τόσο σύντομη η εμφάνισή σου. Φωτιάδης 24, κυρίες και κύριοι. Φιλιά, τσάω, τσάω, τσάω. Εντάξει, ναι, ποιος τελικός τώρα, μωρέ. Τι τελικός. Εγώ ξέρεις τι διαπίστωσα. Εσύ έλειπες εδώ. Διαπίστωσα ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ τα βαρέθηκε κιόλα αυτά. Κάθε τρεις και λίγο στο λευκό τον πύργο. Α, κατέβηκε προπέρσι, κατέβηκε πέρυσι, κατέβηκε τώρα, κατέβηκε τη μία, κατέβηκε την άλλη. Σ' άρεσε χθες που. Δεν είχε και πάρα πολύ κόσμο, α πούμε, είναι η άλλη. Κατά γενική ομολογία, δεν είναι. Μέσα από το λεωφορείο που σου έδωσε να μιλήσει. Είδες που. Είχαμε δικό μας κόσμο. Πήγαν στο γήπεδο αυτοί που κατέβαιναν μαζί σου. Δεν μπόρεσαν, δεν είχαν. Αλλά κατέβηκαν μήπως βγουν κάτι. Και πήγαν σε ένα σπίτι. Ένα ήταν πάω ξύ από εδώ και είχε. Είχε εισιτήριο. Δεν είχε εισιτήριο, χαρτάκι είχε και πρόσκληση. Πρόσκληση και να. Άρα μπήκε μέσα, ήταν. Μπήκε μέσα. Δηλαδή τρει πάω ξύ. Ναι. Οι δύο ήρθαν από τη Λίμνο ναι. και δεν μπόρεσαν να πάνε. Λέω καλά, ήρθατε από τη Λίμνο και ο ένας έρχονταν από τη Λίμνο, συγγνώμη. Ναι. Και αυτοί ήρθαν από τη Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι. Και λέω και τι έκανετε. Πώς ήρθαν από τη Λίμνο. Ο ένας ήρθε από τη Λίμνο, ναι. ρε παιδί μου, ναι. και αυτοί έρχονταν από τη Θεσσαλονίκη για να μπορέσουν να το δουν. Λέω καλά, και τι θα κάνεις. Ξεκίνησα από τη Θεσσαλονίκη για να δεις το. Χωρίς να έχεις πρόσκληση. Ναι. Τι να κάνουμε, λέει, πρέπει να. Να κάνουμε τα χιλιόμετρα. Πρέπει να κάνουμε αυτά τα χιλιόμετρα. Θα πάμε τυπικά σπίτι, για το τάμα. Σπίτι, πήγα σε ένα σπίτι και το δούμε από εκεί. Για τα γούρια, γιατί σου λέει ο άλλο. Εκεί επάνω με λέει, κάπω σε έχουμε δει. Και πού σε έχουν δει. Τώρα στη Μαρμίτα. Και στο ράδιο ακούσανε. Σε σένα. Από μπάση τίποτα. Τέλο πάντων, δεν πειράζει. Όχι, μπαμπι, εντάξει. Αναγνωρίζουμε, ρε παιδί μου, τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον που αναδεικνύει τα ταλέντα. Αυτό. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Εδώ με το σταθμό μας. Ποικίλης ήλις, θα τα συζητήσουμε όλα φυσικά. Βεβαίως, σήμερα είναι. Κανείνε σήμερα. Και αν έχουμε είναι... να πούμε πράγματα. Και βέβαια, θα καταγγείλουμε τα κέντρα των αποφάσεων. Θα καταγγείλουμε τον υδροκέφαλο κράτος. Γιατί δεν είναι μόνο οι τελικοί που γίνονται στην Αθήνα. Γιατί να γίνονται όλες οι εκπομπές στην Αθήνα. Δεν κατάλαβα. Εδώ δεν αξίζουμε κι εμείς ένα τηλεοπτικό στούντιο. Δεν αξίζουμε κι εμείς ένα κανάλι. Και ο Ιβάν πήρε κανάλι και το είναι, πήγε στην Αθήνα το Open. Το έχει εδώ πέρα στο Βορρά, στο Μακεδονία μας. Να πηγαίνουμε εμείς εδώ όλα τα ταλέντα. Βάλω και εγώ τον, να το βάλω να πω και να ονοματιστώ και εγώ ταλέντο. Να βάλω και τον εαυτό μου εγώ μέσα στα ταλέντα. Να μην χρειάζεται να κάνουμε 504 χιλιόμετρα πρέπει να πάμε να έρθουμε για να εμφανιστούμε. Τι, ούτε 10 λεπτά. 9 και 45, άκριβος. Κάπου εκεί. Καταγγέλουμε το Ισουρού, καταγγέλουμε τον χρόνο. Τη στιγμή που όλη και όλη η κυρία Όλγα. Πόση ώρα ήταν η κυρία Όλγα, ας πούμε, στο. Πριν από σένα. Με τους πέντε συζύγους και τους πέντε έτσι ατυχείς περιπτώσεις. Τόσο μα κάτσα να πάρουμε τις γραμμούλες και θα τα συζητήσουμε όλα. Εδώ είμαστε. Έχουμε γι' αυτό πολύ... και εγώ ήρθα απευθείας. Απευθείας ήρθες, 11 η ώρα πήρες το κτέλ. Πήρα το μάνατζερ που έχω, το Φούρναρη. Ναι. ναι, και του λέω πάρε τηλέφωνο. Αυτός και ο Ριαόλα, πώς λέγεται. Ναι, περιπτωσάρα είναι και αυτό. Περιπτωσάρα είναι. Πώς το λέγανε, ο Καπικιόνι στο μπάσκετ, πάλι ποτέ, ας πούμε. Ναι, ναι, αυτή. Ή και ο μάνατζερ ράγκμπι. Είναι, αφού κάθε τρεις και μία πούσια, ε. Τι φτιάχνει, καλημέρα στην γραμμούλα. Ναι, καλημέρα, εγώ είμαι. Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε, πώς πάμε, όλα καλά. Είμαστε πάρα πολύ καλά, εσύ. Μπάμπη, δεν ξέρω, εγώ προσωπικά 1,5 χρόνο περίμενα να βγει ο κύριος Φωτιάδης, η κυρία Πάνια. Από το 2014, όχι 1,5 χρόνο. Δύο χρόνια το ήξερα, 1,5 χρόνο το δεν ξέρουμε, τώρα θα κοινώ, ας πούμε, και το περιμέναμε να πάει, 1,5 χρόνο το διαφήμιζε και αυτός ο ίδιος θα ξαναπάει. Και έχω να πω τελικά η πάρα πολύ μεγάλη προσμονή ήταν, νομίζω ότι αδίκησε το τελικό προϊόν.
αντικειμενική κριτική να κάνουμε έτσι, στην εκπομπή αυτή, σε αυτό που είδαμε πάνω. Ναι. Έτσι, δεν ξέρω αν υπήρχε θέματα χρόνου, αν είχαν βγει άλλοι πιο πολύ και κάτσανε παραπάνω από ό,τι έπρεπε. Κατσικωθήκαν, όχι κάτσανε, θα πω εγώ. Ναι. Ναι, αλλά να πούμε ότι η Πάνια δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να αναδείξει το πραγματικό ταλέντο του αυτού του ανθρώπου, του μεγάλου ανθρώπου που έχει απέναντί σου. Mm-hmm. Δεν μπορεί. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς έχει φτάσει τόσο ψηλά αυτή η κυρία. Δεν ξέρω. Επίσης να πω ότι ο πρώτος τρόπος να επικοινωνήσω με το στούντιο ήταν να πάρω και την κυρία Όλγα. Ναι. Και πήρα τηλέφωνο στην εκπομπή, υποτιθέμενα για να μιλήσω με την κυρία Όλγα στον αέρα. Και έδωσα ένα σενάριο ότι είμαι 52 χρονών, χωρισμένος κτλ. Και έκανα κανονικά όλο το story. Και μου λέει η τηλεφώνητρα της τούρας, μου είπε: ναι, εντάξει, θα δώσω το τηλέφωνο σας στην κυρία Όλγα. Απευθείας. Αντί να με βγάλει στην αέρα, έδωσε το τηλέφωνο μου στην κυρία Όλγα και είναι λίγο. Είναι λίγο αυτό. Αυτά πιστεύω τη φάση. Θα ήθελα να μου πει ο κύριος Φωτιάς πώς αισθάνεται αυτή τη στιγμή. Μετά από αυτό το γολγοθά που έτσι. Γιώργο. Γλυκό πικρι. Ναι. Ούτε καν. Πικραμένο το βλέπω. Ξέρεις ναι. τι. Ναι. Γίνανε. Τι να πω, δηλαδή γίνανε διαφορετικά τα πράγματα. Σφαγή. Δηλαδή. Σφαγή βλέπω εγώ. Σφαγή. Κοίταξε να δεις. Όταν πήγα το Σάββατο, έφτασα μία η ώρα, με πήρε το ταξί. Παπουτσέλης! Ναι, φτάνω εκεί, πάω στο ξενοδοχείο, φτάνω εκεί πέρα, λέω εντάξει, ας πούμε. Ανεβαίνω πάνω, κάνω μπάνιο, ξεκουράζουν λίγο. Αυτοί με παίρνουν μία. Εκραμμένος ακούγεται. Όχι, ναι, ρε μπαμπέ, Γιώργο, ξέρεις γιατί. Ξέρεις γιατί, γιατί. Με λέει δύο η ώρα να έρθει από εδώ, θα έρθει το ταξί. Λέω τι να κάνω. Να λέει να δούμε πώς είσαι προμόσον, να δούμε αν έχει πάρει τα ρούχα. Λέω τώρα έχει πλάκα του, να είναι όχι σαν την άλλη φορά που πήγανε κάποιοι άλλοι. Με μπλουτζένι και με τα παπούτσια, τα αθλητικά και με αυτά εδώ. Τέλος πάντων, εντάξει, πάω εκεί πέρα. Με λέει ξεντήσου. Τι ξεντήσου. Έχω τον Αντώνη αυτόν εδώ και μου λέει ξεντήσου. Όπα. Να ξεντηθώ, να βάλω τα ρούχα τη δουλειά. Δεν γίνεται το λόγο. Όπα. Δεν γίνεται το λόγο. Είσαι καλά. Εδώ εγώ κάνω σαν να είμαι την Κυριακή για να βγω όλο το Σάββατο. Όταν κατέβηκα κάτω στον χώρο μέσα, βλέπω πέντε άτομα. Η BBC απαγορεύτηκε από τον dress code. Όχι, δεν προλάβαινε να γίνουν όλα, ρε παιδί μου. Απαγορεύονται. Όχι. Πανέλες με πολιτικά μηνύματα. Όχι, αυτό εδώ. Η UEFA. Εγώ με τον Χολίφτη και με τον. Αυτό που έφερε τον πίνακα και αυτά εδώ, μου είπε: βγάλ' το. Αλλά ήταν με σειρά. Να κάνει, δηλαδή, έβγαλα τον πίνακα. Υπήρχε σχεδιασμό. Υπήρχε ένα πλάνο στο γήπεδο. Αλλά ήταν 10 λεπτά. Ήταν ο χρόνο τέτοια. Ντροπή και έσχο. Όταν λέει 4,5 ώρα. 4,5 ώρα. Πάει και μισή ώρα. Όχι, σε πέρα μισό. Γιώργο. Τι κάνει η Αθήνα. Κοιτάξτε εδώ τι κάνει η Αθήνα. Να χωρίσουμε τα UHF στα δύο. Προτείνω. Έτσι. Τηλεόραση μέχρι τα Τέμπη. Έτσι. Ούτε Άστρα Θεσσαλίας δεν θα βλέπουμε. Μέχρι τη Βιπιερία. Μέχρι δύο. Έτσι. Μέχρι εκεί. Να είσαι καλά το ροντεβού. Έτσι. Σε φιλούμε. Τσάω. Έτσι. Γιατί ο κόσμος έγινε αγανακτισμένος που σε παρακολούθησε όπως βλέπεις εδώ στις γραμμούλες μας. Ναι. Σε είδε. Ήταν καρπο... Δεν ασχολήθηκε και την Παρασκευή. Δεν ασχολήθηκα. Πιο τελικό μωρέ τώρα. Σιγά με τα ποδόσφαιρα. Αμάν και μας πήρε. Καλημέρα. Κάτσε λίγο. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μας περιμένετε. Καλημέρα. Καλημέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Καλώς το να επίσης. Η σημερινή εκπομπή θέλω να την αφιερώσουμε στο Λευτέρη που περίμενε την Τεσσάρα. Ναι. Τον άλλο που δεν εμφανίστηκε. Εγώ για άλλους φιλάθλους δεν μιλάω. Ναι. Αλλά δεν εμφανίστηκε. Mm-hmm. Έτσι. Καλύτερα για να έχουμε δουλίτσα και την επόμενη μέρα. Στον Κλεωμένη και στον Αράου. Αφιερωμένη όλη εκπομπή. Mm-hmm. Πάμε στο προκείμενο, πιο κύπελο κλπ. Ναι, ρε, τώρα, έλα τώρα, σε παρακαλώ. 9:44 ο γεμάτος χρόνος. Mm-hmm. 3:44 τον έφαγε το τι σου έφερα, το τι μου έφερε, από πού να πιει την κούπα, από πού να πιει το τέτοιο και πώς να δει τη φωτογραφία και από πού έγινε η ζωγραφιά. Και κάθεται ρε εσύ ο άνθρωπος και η πρώτη ατάκα που λέει ποια είναι. Θυμάσαι. Για ρίχτω. Δεν με σηκώνει Θεσσαλονίκη. Αμάν, να μην το πω. Αμάν, εδώ τώρα έχουμε καταγγελία και μομφή. Δεν με σηκώνει, δεν σε θέλω μια Αθηναία, λέει. Ναι. Γιατί λέει η Θεσσαλονίκη δεν με σηκώνει. Να φύγεις αγόρι μου,
θα σε κάνω εγώ και δωρεά τη μεταφορική εταιρεία να σε πάει τα πράγματά σου στην Αθήνα, στην Ιωνία. Να φύγεις. Επίθεση εδώ, εδώ. Επίθεση, να μην το πω αλλιώς. Να φύγεις. Επίθεση έχουμε από τον Παύλο. Η και... πρώτη κουβέντα που είπε, ρε φίλε, εκεί το γύρισα, άλλαξα κανάλι. Μάλιστα. Δεν με σηκώσει Θεσσαλονίκη. Ναι. Τι απαντάει, περιμένουμε απάντηση. Περιμένουμε απάντηση. Σε βγάζω ένα διαρκεία με τα κτέλ να πηγαίνω έρχεται. Εδώ, κάτω, υπάρχει κάτω, απάντηση, υπάρχει αντίλογο. Τελείωσε. Ναι, 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 ναι. Τελείωσε. Με κράζει, με θαμάζει. Οπα. Ρε ποτσέπι. Ρε ποτσέπι. Πολύ παρέα και έτσι πέρα μπροστά στο security με τον ποτσέπι. Τον αγαπούλα. Αλλά εκεί, Μπάμπη, φρίκαρα. Καλά, δεν μου λε, κάτσε καλά. Δεν ακούω. Πού είσαι, σε άλλο κόσμο είσαι. Δηλαδή τώρα είσαι σε άλλο κόσμο. Είχε δηλαδή εδώ, εδώ με τον Μπάμπη κάνουμε τόσο, κάνουμε τόσο και καιρό και λέω. Πλάτη. Έχει να σου δώσει τόσο αυτή η πόλη και τη γυρνά στην πλάτη. Δεν με σηκώνει τα ρε, τι πάθαμε. Ρε. Εντάξει, δεν λέω τι πάθαμε. Σου είπα, με κράζεις, με θαμάζεις. Άντε γεια. Άντε γεια. Τα αγαπάω, αλλά αυτό που έκανε. Καλύτερα να έρθει από το κύπελο στην ΑΕΚ. Εντάξει, ρε, κοίταξε, και ο Ζαγοράκης κάποτε όταν πήγε στην ΑΕΚ, α πούμε, όταν ερχόταν και έπαιζε στην Τούμπα. Έπαιζε με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Mm. Αλλά μετά τον υποδεχθήκατε ως, ας πούμε, Μεσσία. Ναι, 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 Θεό τον κάνατε και τον κάνατε βασιλιά. Σαν τον δεύτερο κούδα, βουλευτή τον κάνατε. Και 25 και 20 λιάρια παίρνει το μήνα. Δύο ραγίσματα έχει η καρδιά μου. Ένα του Αγοράκη. Καλά, 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 καλά. Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Και ένα του Φωτιάδη. Ναι, δύο ραγίσματα έχει. Τι να σε πω, ρε. Εγώ, κοιτάξτε να δεις. 14! Για... Ο 14 δηλαδή. Ο 14 είσαι, ο 12 συν 2. Τελείωσε. Του Λίμπερο. Άντε γεια. Άντε γεια. Άντε γεια. Πάνε φάκα ένα στο ντουιτσάκι λίγο να κάνεις. Άντε, άντε. Άντε, άντε, άντε. Το challenge ισχύει. Εδώ το έχουμε ξεχάσει ότι υπάρχει και μια ανοιχτή αναμέτρηση. Ούτε για το challenge είπαμε στην άντε. Κάτσε να δούμε. Όχι, τι το challenge. Αυτό θα το κάνουμε. Αυτό θα κάνουμε. Να σου πω και θα σου πω. Πάρουμε τη γραμμούλα και θα σου πω. Καλημέρα. Καλημέρα. Έλα ρε Παπίνο, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Και πώς να μην είναι καλή εβδομάδα. Βέβαια. Γεια σου, Φωτιάδη, καλημέρα. Έλα, καλημέρα, γορούμε. Καλή εβδομάδα. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να μας λέει ότι θα μας φέρει 7 μέρες την εβδομάδα. Έτσι να γουστάρουμε. Ναι, εντάξει. Έτσι είναι αυτή η φιλελεύθερη, έτσι είναι, να ξέρετε. Εκπομπές και τα Σαββατοκύριακα δηλαδή. Αυτός ο φιλελευθερισμός θα μας φάει. Εκπομπές και τα Σαββατοκύριακα, να δουλεύεις. Έτσι, να γουστάρουμε. Για πες. Τι να πούμε, Μπάμπη. Καλά που δεν έχει καραμίνα ποδόσφαιρο ακόμα. Ναι. Γιατί όλο και κάτι θα βρίσκαμε να σηκώσουμε να τρέχουμε στο Λευκοπήγο. Έχουμε γίνει πτώμα. Κουράστηκε ο κόσμος. Εγώ δεν είδα πολύ κόσμο κάτω. Και δεν είδα πολλά πανηγύρια, ας πούμε, έτσι γενικά εκεί που βλέπαμε το μάτς. Δηλαδή... Ήτανε... Κοίταξε, όταν πηγαίνεις με την ίδια γυναίκα όλη την ώρα, εντάξει, κάποια στιγμή, ρε φίλε, δεν σε κάνει κέφι. Δεν το κάνεις λίγο από υποχρέωση, λίγο αγκαρία. Έτσι ήταν γι' αυτό τώρα. Ναι. Ναι, δεν ήταν Ολυμπιακός να είσαι πάει σαν τους Τζένιας, ας πούμε. Mm-hmm. Να έχεις καινούριο κομμενάκι. Mm-hmm. Έτσι ήταν η ΑΕΚ. Ο κόσμος ήταν λίγο ξεθυμασμένος. Λογικό. Η αλήθεια είναι ότι το περίμενα πιο δύσκολο. Ναι. Φαινόταν ότι όποιος βάλει γκολ θα κερδίσει και θα κερδίσει σχετικά. Δεν ήταν καλό παιχνίδι. Καμία σχέση δηλαδή. Δεν ήταν καλό παιχνίδι. Τα προηγούμενα ήταν πολύ καλύτερα, ας πούμε. Ακόμα και του Βόλου. Ήταν ένα παιχνίδι όμως καταπληκτικό από πλευράς τακτικής από τον Λουτσέσκο, έτσι. Ναι. Δηλαδή έκλεισε παντού τους χώρους. Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να δημιουργήσει τίποτα. Η μόνη φάση που θυμάμαι είναι μια φάση του Πόνσε στο δεύτερο ημίχρονο και μια φάση του Πόνσε πάλι που έκανε ναι, ο Γιαννούλης. Αυτός θα ήταν η κυρίαρχη απειλή. Αυτός θα ήταν ούτως ή άλλως. Αν δεν τροφοδοτούταν. Θα είχε κόψει τα πάντα. Άλλη απειλή δεν είχε ο ΠΑΟΚ. Το σκορ θα μπορούσε να είναι λίγο διαφορετικό αν ήμασταν λίγο πιο σαν επιθέσεις του κάρτα. Εμένα η ΑΕΚ μου θύμισε παλιό ΠΑΟΚ. Αυτό το άγχος, ίσως η τσαπατσουλιά, το παλεύουμε, το πάμε, το γιώμα. Εδώ πάμε στο θέμα προπονητή. Εδώ πάμε στο θέμα προπονητή. Μου θύμισε, sorry για να ολοκληρώσω, ας πούμε, μου θύμισε Φερρυπίν, ας πούμε, ΠΑΟΚ, όταν έπαιζε ο ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό. Με πόσο άνεση, ας πούμε, περνούσε ο Ολυμπιακός μέσα από την Τούμπα. Με δύο-τρεις ενέργειες, Φερρυπίν, Τζιοβάνι, Τζόλε κτλ. Και ο ΠΑΟΚ πάσχιζε, πάλευε, έκανε, χτυπιόταν, βαρούσε, κλωτσούσε, αλλά δεν. Κάτι τέτοιο κάπως έτσι, Μπάμπη, είναι καλό. Η ποιότητα, φίλε, επειδή αγοράζεται μόνο με χρήματα, και άθεσαντε και λίγο τύχη. Νομίζω ότι είναι εμφανής. Εγώ πραγματικά θέλω
τον επόμενο χρόνο, όχι για κανέναν λόγο, να δείχνει ελεύθερο κανάλι τον ΠΑΟΚ. Mm-hmm. Γιατί αυτός ο ΠΑΟΚ, φίλε, θα γεννήσει πολλά ΠΑΟΚΣΑΚΕ mm-hmm. σε όλη την Ελλάδα. Που ήδη το κάνει, αλλά κάποτε το έκανε κιόλας μόνο λόγω των οπαδών του, τώρα το κάνει και λόγω των τροπέων που θα παίρνει. Κοίταξε, η συγκυρία βέβαια που έγινε ο τελικός δεν ήταν ευνοϊκή για αυτό που λες, διότι ένα πιτσιρίκι βλέποντας αυτή την εβδομάδα, ας πούμε, στα ευρωπαϊκά τα κύπελα και ταυτόχρονα παρακολουθώντας ένα τελικό σε άδειες κερκίδες, με αυτή την κατάσταση, με την κρίνια, με όλη την περιουραίωση ατμόσφαιρα, στρέφεται περισσότερο προς την Ευρώπη. Όπως κάνουν πάρα πολλά νέα παιδιά που δεν ασχολούνται με το ελληνικό πρωτάθλημα. Στο σχολείο βάβει όμως τα παιδιά στρέφονται στην Ελλάδα. Εντάξει, δεν ασχολούνται με το τι κάνει η Μπαρτσελόνα. Ναι, εντάξει. Έτσι. Σου λέω η καζούρα είναι τι έκανε ο ΠΑΠ, τι έκανε ο Άρης. Ναι, παιδί, αλλά σου λέω, ας πούμε, μετά στα 17, στα 18 έχουν ήδη παρατήσει. Περιμένω να ακούσω και τον Πασχάλη να πει, να δω τι θα πει. Έτσι, τον αγαπάμε. Τον αγαπάμε. Πασχάλη, όπως είπα, καλά που δεν έχουμε κανένα μήνα ποδόσφαιρο ακόμα, γιατί θα βαριώσει να μας βλέπει στο Λευκό Πύργο. Μάλιστα, έγινε. Τα καλύτερα έρχονται, Μπαμπίνο. Σε φιλούμε. Καλημέρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, Μπαμπινάρα. Καλώς το να. Λοιπόν, συγχαρητήρια στο ΠΑΟΚ για τα δύο double, γιατί πήρε και double στο handball στις γυναίκες. Ναι, δεν το είπε κανείς από ένα, από ένα XG το δεύτερο. Λοιπόν, δίνω ακόμα αγκαλιές και φιλιά σε όλους τους φίλους μου τους ΠΑΟΚτζίδες, γιατί όταν ήμουν στη Θεσσαλονίκη από το 1991 μέχρι το 1997 έχω πάει σε πολλά μάτς του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, σε διάφορες θύρες, από την 6, την 8 μέχρι την 4α και την 4β, έτσι. Και με μπλούζα Τρεζεγκέ και το νούμερο 17, που είχε χώσει ο Τρεζεγκέ γκολ μέσα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Λοιπόν, η Ρεάλ Μαδρίτης έχασε 3-1, ο Ζιντάν φεύγει, ωραία. Ναι. Η Λίβερπουλ το χάσε πάλι. Εντάξει, τι και, να κάνουμε. Και ξέρεις τι, έχει τάρμα η Λίβερπουλ, άσχημο πολύ. Το πήραμε, ειδικά το γιατί... Champions League το έχουμε πάρει ήδη, τελείωσε. Ναι, περίμενε να σου πω λίγο. Περίμενε να σου πω λίγο. Πες τα γρήγορα. Λοιπόν, η Liverpool είναι η ομάδα η οποία έπαιξε τελικό με τη Juventus στο Χέιζελ. Καλά, άστα αυτά, πες τώρα για το προκείμενο, άστα τα ιστορικά στοιχεία, την αναδρομή. Όχι, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Η Liverpool είναι η αιτία που 5 χρόνια οι ομάδες της Αγγλίας βγήκαν έξω από την Ευρώπη. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ναι. Πάμε παρακάτω. Άσε τα ιστορικά στοιχεία τώρα. Λοιπόν, η Tottenham λόγω Αρντίλες και μόνο λόγω Αρντίλες, γιατί ο Αρντίλες έπαιξε στην Tottenham, η Tottenham θα το πάρει. Μάλιστα. Εντάξει, οκ. Η Μπαρσελόνα θα πάρει ένα παίχτη που έβαλε γκολ 17 χρονών από τη Real Sociedad. Ναι. Θα τον πάρει. Μάλιστα. Και θα πάρει και πολλούς παίκτες από τον Άγιαξ. Του χρόνου. Ναι, επίσης δεν τελείωσα. Για να αποδυναμώσει τον Άγιαξ που θα βρεθεί στον δρόμο του ΠΑΟΚ. Το κάνει. Ναι, ο Βαλβέρ θα το κάνει για να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ. Τι γίνεται εδώ. Ναι, δεν τελείωσα. Μία κουβέντα τελευταία. Αγαπάω τους φίλους μου που είναι ΠΑΟΚ. Μπράβο. Στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Και περνάω από την Ικτίνου. Αγαπάμε. Ναι. Περνάω από την Ικτίνου. Ναι. Ξέρεις την Ικτίνου, ένα πεζόδρομο κάτω από μια γειτονιά. Έχει ένα σχολείο εκεί. Ναι. Και τα παιδιά κάνανε διάλειμμα. Ρωτάω τα παιδιά στο προάβλιο. Στην τάξη σας, ποια ομάδα έχει τους πιο πολλούς φιλάθλους? Απάντηση από τα παιδιά στο βράβλιο. Ο Ηρακλής. Μέσα λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Έτσι. Πρώτη δύναμη είναι ο Ηρακλής. Εύωσμο Νεάπολη είναι ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν και τέλος. Ο καλύτερος φίλος του Ιβάν. Οι Γερμανοί διαιτητές. Καλημέρα στη γραμμούλα. Το κρατήσετε το σήμερα, Παπί. Καλώς τώρα. Τι έγινε, τι κάνουμε? Καλά είμαστε. Πιστεύω ότι ήταν ο πιο ήρεμος τελικός, δηλαδή ο πιο χαλαρός τελικός από τους τρεις. Mm-hmm. Καλά, εννοείται. Ήταν δεδομένο ότι θα είναι. Αλλά έτσι, δηλαδή, απουσία κόσμου. Πώς τα καταφέραν και με 500 οπαδούς ο καθένας να κάνει. Να γίνουν πάλι επεισόδια σε 80.000 γήπεδο, αυτό πρέπει να γράφουμε ιστορία. Αυτό δεν γίνεται. Κι όμως γίνεται. Εννοείται. Τα αυτό πάντα μπορούν δηλαδή να συμβούν. Αυτό τόσο χανείς γήπεδο να καταφέρει να τους βάλουν δίπλα-δίπλα, δηλαδή αυτό πρέπει να στείλει. Εντάξει, να χρειαζόταν να έχει και λίγο έτσι για να σκεφτούμε ότι βρισκόμαστε σε γήπεδο. Έπρεπε να έχει και λίγο μια μανούρα. Πώς έτσι, δεν πειράζει. Να θέλει να το κάνεις αυτό. Αυτό δεν γίνεται. Ήτανε μέσα στο τελετουργικό όλο αυτό.
Να έχει λίγο ίντρικα, λίγο μανούρα, λίγο ένταση, λίγο αυτό. Αλλιώς τι, ποιο το νόημα. Ευτυχώς, να τα θύμισε σε τίποτα τελικό. Ευτυχώς η χθεσινή μέρα πήγε ήσυχη. Καλά, δεν περίμεναμε και πολλά πράγματα. Ναι, εντάξει. Και ελπίζουμε για το καλύτερο. Δηλαδή, είπαμε, έγινε αυτό που έγινε. Συγχαρητήρια, έπρεπε να το πάρετε. Και ήταν ο πιο ήσυχος τελικός από τους τρεις με την ΑΕΚ, πιστεύω. Εγώ λέω για ποιο λες για τη Λίβερπουλ, λες. Εγώ λέω για τη Λίβερπουλ χτες. Ναι. Αυτό νομίζω και ναι. Εννοείται καλά για τη Λίβερπουλ. Είπαμε. Τώρα είναι μπορεί να γίνει το θαύμα να χάσετε και από την Τότεναμ. Γιατί θαύμα είναι. Δεν γίνεται. Αν τα καταφέρετε και αυτό. Το λέω εγώ. Πρέπει να καταφέρετε εκείνη την ημέρα πρέπει να χτίσετε μαύρο. Σήκωσα κούπα από την προηγούμενη εβδομάδα εδώ που έχουμε για να πίνουμε καφέ. Πήγες να πέσεις κοντά στην πρόβλεψη ότι πάει για παράταση, ήταν έτσι μέτριο το παιχνίδι, τέλος πάντων. Όχι, η επάνταση, όχι, ήταν το πιο, για μένα ο Πασκαλάκη εισιτήριο πρέπει να πληρώσει. Ακούμπησε την μπάλα. Ακούμπησε, έβγαλε και δύο σούτ εκεί, ένα τέτοιο. Ναι, με ένα το τέταρτο που έπρεπε. Και ένα τέταρτο και ένα το. Και ένα η κεφαλιά από το κόρνερ. Πώς τον έλεγε ο τέτοιος, μου ευχαριστιόταν, δεν θυμάμαι το. Κρίσιτς. Μάλιστα, να σε καλά, σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Α, είδες, αρχίσα και μιλούσαν για τους τελικούς και μας διακόψαν εδώ πέρα που είχαμε σοβαρότερα. Δεν καταλαβαίνουν ο κόσμος, εκεί με τα ποδόσφαιρα, μετά έτσι. Δεν πειράζει, εμείς τα εμβόλυμα. Είναι απανωτά, γιατί. Είναι και ο τελικός όμως. Να πούμε λίγο τελικό. Αλλά εμβόλυμα, γιατί θα αναφερόμαστε στο δικό σου χρονικό της κατάβασης και της μετάδοσης και το τι συνέβηκε εκεί στην. Στην εκπομπή Ανίτα Ερλάνης που με τόσο προσδοκία περίμενε ο κόσμος του λογοεπίδη, αλλά διακρίνω. Καταρχήν να πω ευχαριστώ όλους που έκανα προσπάθεια. Εντάξει, Τετάρτη έχω τηλέφωνα. Τηλέφωνα μου φέρει από την παραγωγή. Τι τηλέφωνα έχεις? Θα μου στείλουν τηλέφωνα. Θα ξαναπάς? Όχι. Από θαυμάστριες? Όχι θαυμάστριες. Τα άτομα που θα πάρουν τηλέφωνο στην παραγωγή και θα μου δώσουν τη λίστα για να μιλήσουν. Μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα όλη μέρα. Έλα, ρε, στο Φωτιάδη, καλημέρα. Καλημέρα, έλα. Γρήγορα. Ρώσο. Έλα, εντάξει, φτάνει. Φτάνει, καλά. Όχι, τέλος, δεν ξέρω. Έλα, τελειώσαμε. Ωραία, ξεκινήσαμε, ας πούμε, αυτά να τα πούμε. Έλα, εντάξει. Του έκανε, τι έκανε. Έτσι. Λοιπόν, εδώ στο λόγο επιδίν, κυρίες και κύριοι, Λίπερο 107,4. Και το χρονικό μιας κατάβασης. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος φίλος ο οποίος βρέθηκε στο ΟΑΚΑ. Αν ήταν μέσα στους προσκλησάκηδες, μέσα στους επισήμους, μέσα στους εκλεκτούς αυτής της αναμέτρησης, θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η τοποθέτησή του και η άποψή του και θα μας θυμούσε ιδιαιτέρως, ας πούμε, να έχουμε μία καθεαυτό έτσι εικόνα του τι συνέβη μέσα στο γήπεδο, γιατί εμείς τα παρακολουθούσαμε και τα ακούγαμε από τις οθόνες μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Κάτσε τώρα, έχουμε δύο γραμμές, θα τις πάρουμε, θα κάνουμε το διάλειμμα. Καλημέρα. Να μπεινώ. Παρακαλώ. Με αυτό που πήγε να πει ο Φωτιάδης πριν, τι σου έλεγα πριν το ΒΑΡ, σου έλεγα ότι με την πρώτη ευκαιρία θα προσθέσω να τα απαξιώσουν, έτσι. Ξεκίνησε από το τελικό ήδη, φίλε, αυτό το πράγμα. Βγαίνοντας ποδοσφαιριστές, αν είναι δυνατόν να λένε τη φάση του Κάνιας πέναντι, βγαίνοντας δημοσιογράφοι την επόμενη μέρα και παρουσιάζοντας βίντεο από τον αγώνα Σάλκε Ντόρτμουντ, που έδωσε πέναντι στην Τόρνου το ίδιο διαιτητής με τη χρήση του ΒΑΡ, σε χέρι απλωμένο, που άμα δεις τη φάση είναι μέρα με τη νύχτα, σε μια μπάλα που πάει προς την εστία δίνει πέναντι ο άνθρωπος. Δεν υπάρχει ούτε κανένα πέναντι λευτέρη στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ, έτσι. Να είμαστε λίγο σοβαροί. Δεν νομίζω να στέκεται. Ο άλλος διώχνει την μπάλα, κοντράρει στο πόδι του αντιπάλου στο δικό του και πάει στο χέρι του. Και οι φίλοι της ΑΕΚ δεν νομίζω ότι στέκονται στην διαιτησία. Ναι, γι' αυτό ο Λευτέρης είχε να πει. Άστο τώρα, εντάξει, ένας είναι. Από τον γκολ που μπήκε μετά το ψαλίδι που έκανε, κρέμασα, δεν μπορεί. Να, τα έλεγε, ακριβώς αυτό ήταν. Κρέμασα, δηλαδή. Κατέρευσε, δηλαδή. Αυτοί κάναν προσπάθειες πολύ για να μπορέσουν να κάνουν αντεπίθεση. Δεν είχε το ψυχικό στενός και τα αποθέματα. Ναι, δεν είχαν. Από το 65 και μετά, μόλις μπήκε το γκολ και μετά. Δεν υπήρχαν οι λύσεις. Δεν υπήρχε ο πάγκος, δεν υπήρχε καθαρό μυαλό, δεν υπήρχε τίποτα στην ΑΕΚ. Ήταν μοιραίο. Μάθη, βλέπεις τις απουσίες που είχε ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ ήταν πλήρης. Άκου τώρα να σε πω και το άλλο. Βλέπεις τον πάγκο του ΠΑΟΚ και τη ΑΕΚ. Και κλέντρε, φίλε. Τι να πούμε τώρα. Άκου τώρα να σε πω. Έγινε. Σε ευχαριστούμε. Κάτω το διάλειμμα. Κάτσε να πάρω ακόμα μια γραμμούλα να δούμε. Να πάμε στο διάλειμμα. Καλημέρα. Ο οικονόμ. Καλημέρα στην άλλη τη γραμμούλα.
Καλημέρα. Νάτος. Η συγκίνησή μου δεν με αφήνει ακόμα να συνοδεύω. Τίποτα άλλο δεν έχω. Ξύπνησες τόσο νωρίς γιατί ήξερες. Καθαρά γι' αυτό, δεν το κρύβω εγώ. Καθαρά γι' αυτό, για τίποτα άλλο. Ναι. Λοιπόν, επειδή νιώθω ακόμα μέσα τη συγκίνησή μου τα ρίγη και αυτά, Μάικ μου, δεν θέλω να μου πέφτεις ψυχολογικά. Μόνο όχι, δεν πέφτω. Δεν πέφτω, όχι. Τι εγώ ποτέ. Κοίταξε. Έπεσε λίγο σαν την άξιση το ημίχρονο. Όχι ρε παιδί μου, δεν έπεσε. Με είδες, εγώ είμαι τόχο. Αλλά όταν με βάζεις 10 λεπτά. Εγώ, κοίταξε. Ξέρεις αυτά τα, δηλαδή όλη ιστορία. Ξέρεις την περιπέτεια δηλαδή. Πέστειλα τον πίνακα κάτω. Λοιπόν, πες μου, πες μου, εσύ πες μου. Κάνουμε διάλειμμα τώρα. Κάνουμε διάλειμμα. Κάνουμε διάλειμμα. Και στην αναμονή, υπουργέ μου. Παντέλο, εσύ, εσύ να μιλήσει. Ένα δεκάλεπτο. Ναι, έτσι. Ναι. Και ξαναπαίρνω τηλέφωνο. Ακόμα είμαι συγκινημένο, δεν θα είπα άλλο. Εντάξει. Έγινε. Έτσι, φιλιά, φιλιά, φιλιά. Καθορίζουν έτσι μαζί με τους φίλους ακροατές, συνδιαμορφώνουμε το πρόγραμμα. Δίνει πάσα για τις διαφημίσεις. Για να επιστρέψουμε εδώ, να τα θέσουμε όλα επιτάπητος. Δώσαμε το πρωί με τη σημερινή εκπομπή. Δύο είναι τα βασικά μας θέματα. Οι άξονες στους οποίους θα κινηθούμε. Κοίταξε. Εγώ το ξεκίνησα έτσι. Λέω τώρα 4 η ώρα θα ξεκινήσει ο φούρναρης, ο μάνατζερ, γιατί θα κάνει κουλούρια και ψωμιά και έτσι. Και με παίρνει 3,5 ώρα. Του είχα στα δόρυβα και δίπλα μου ποια είχα. Τι είχα. Τι είχες. Τι γυναίκα είχα δίπλα μου. Στο λεωφορείο. Ναι. Τι γυναίκα. Από Κίνα είχα. Από ένα Κίνα. Μωρό. Ναι. Από Κίνα και από τα άλλα. Και ένα μωρό. Αγόρι μου. Ναι, τι ναι. Μωρό, παιδάκι, μικρό. Τι μωρό, μιλάμε 35 χρονών ήταν. Μωρό, το λες 35. Ένα μωρό το λέμε έτσι. Και εγώ νόμιζα ότι ήταν παιδάκι. Και σε τάραξε και δεν σε άφησε να κινηθείς. Λοιπόν. Αυτά και άλλα πολλά αμέσως μετά το διαλυματάκι μας. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο λόγο επειδή το δευτεριάτικο. Φτάνει, φτάνει με, με το κύπελο, με το πρωτάθλημα. Φτάνει, φτάνει, φτάνει. Κάτσε, εντάξει, πόσες φορές έχει γίνει ταμπλό. Φτάνει, φτάνει. Εντάξει, εντάξει. Και τον χρόνο θα το πάρει. Χρόνο δίνει από τώρα πρόβλεψη. Εγώ δίνω, ρε. Να πάμε να παίξουμε. Φτάνει, φτάνει. Νωρίτερα τα ξημερώματα είχαμε και του δύο τελευταίου αγώνε για την φάση των 8 των playoff του NBA. Το Toronto Raptors επικράτησαν με 92-90 στο τελευταίο δευτερόλεπτο με ένα απίστευτο καλάθι. Ένα καλάθι, του Leonard αναρπηδάει, κάπως έτσι πως λέγεται αυτός. Yeah. Αναρπηδάει μπάλα 2-3 φορές στη Στεφάνη και να καταλήγει μέσα. Α, το είδα. Και μέτρησε. Μέτρησε. Και πλέον θα βρεθούν στο διάβα των. Με τα ελάφια. Με τα ελάφια, Milwaukee Bucks στις 16. Θα ξεκινήσει η σειρά αυτή των τετράδα αγώνων. Είναι αυτή, τετράδα δεν πάει. Είναι τετράδα, είναι. Α, ο τελικός της. Είσαι φαν του NBA. Είναι, ρε, είσαι και είναι, φαν της φόρμουλα. Θέλω μια μέρα να αρθείς να μου κάνεις ανάλυση εδώ για το μηχανοκίνητο αθλητισμό. Ενώ επίσης η Portland Trail Blazers στο Game 7 επικράτησαν τον Denver Nuggets εκτός έδρας με 96% και θα συναντήσουν τους Golden State Warriors. 15 του μηνός ξεκινάει η συγκεκριμένη σειρά για τους φίλους του NBA που ξενυχτάνε και Chicago Bulls. Τι είπατε, σαν τον Απόλο Πόντου έγινα. Σοβαρά μιλάς, δηλαδή από το μεγάλο το μεγάλο το Jordan, τίποτα, τροπή σωτηρίας, πρέπει να φέρουμε εδώ, δεν γίνεται, Lakers και Bulls. Βλάβο είχε το Κούκοτς είχε. Κούκοτς, μπράβο, το Κούκοτς είχε. Τα χρόνια, τα παλιά. Έχει καμιά δεκαετία, πόσο ήταν. Όχι, ρε, 30 χρόνια έχει να πει. 25 χρόνια έχει που παίζανε αυτοί. Το 97 ήταν ο Κούκοτς. Ναι, ρε, παιδί, έφυγε μετά το. Έφυγε, σταμάτησε. Τι θυμήθηκε κι εσύ τότε. Ναι, τώρα παιδί. Αμούς τα καπεδάκια ήμασταν. Γιατί εμούμουν, γιατί ήταν ομάδα που. Μοντέλο. Ναι, ομάδα μοντέλο, μάλιστα. 2-31-0-287-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνία. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526. Λόγω επίση. Επειδή Λίμπερο 107,4 σε λιδούλα μας μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε. Για πες τώρα. Στον κυρισμό που το είχα και αυτό να μέσα, ναι, τον Αντώνη, και είχα και αυτήν εδώ πέρα που πήρε ο Γιώργος τηλέφωνο, την είχα μέσα στο ταξί. Ναι, σας έβαλε όλους μέσα σε ένα ταξί. Θα ήθελα να ήμουν σε αυτό το ταξί. Δεν μπορούσα να τραβήξω και δεν είχα και τέτοιο. Θα ήθελα να ήμουν σε αυτό το ταξί μέσα κανονικά. Και κουβέντα ο Αντώνη, Αντώνη με το ταξιτζί. Με την κυρία Όλγα ήσουν μέσα. Πίσω ήμουν. Για δεν έκανε κανένα κόνε με την κυρία Όλγα. Κονέ. Ναι. 70 χρονών.
Εντάξει ρε παιδί μου τώρα ηλικία. Και όχι μόνο αυτό, πέρασε και από το γήπεδο. Από ποιο γήπεδο? Αυτό που έγινε ο τελικός. Πέρασε από το ΆΚΑ την επόμενη μέρα. Το είδα, μόλις τελείωσε η κομπή. Γιατί πήγαινε να αφήσει τον Αντώνη. Το μάτς που θα μας πεις που και που είδες το μάτς. Το μάτς το είδα στο ξενοδοχείο. Είπες ότι είμαι Σαλονικιός. Εκεί τους είπες ότι θα. Ακούσε φωνή. Ακούσανε φωνή, καταλάβανε. Δεν χρειάζεται. Είχα καμιά πεντέξι. Από το ετούτο. Ναι, ρε παιδί, είμαι μεγάλη ηλικία. Ναι. Γιατί όλοι είσαι μεγάλη ηλικία, τι ξέρω. Δεν ήταν αυτό. Δεν ήταν. Όλοι είναι μεγάλη ηλικία. Δεν ήταν. Είχαν το συνδρομητικό κανάλι και καθίσανε εκεί στην τριβή. Γιατί το ξενοδοχείο είχε μόνο μεγάλου ηλικία. Δεν ήταν άδειο. Δεν είναι ξενοδοχείο. Τι ήταν. Μόνο να έρθει να κοιμηθεί, τίποτα άλλο. Ούτε πρωινά, ούτε τίποτε. Δηλαδή τι μόνο να έρθει να κοιμηθεί. Όλα τα ξενοδοχεία να θα κοιμηθείς, δεν είναι. Λες, θέλω να κάνω, να ερωτευτούμε, να κάνουμε. Να ερωτευτούμε. Ναι. Στο ξενοδοχεία. Ναι, κάτσε είναι. Λίγο. Ναι, η διαμονή ήταν. Ναι, ρε, ναι, τώρα ετές το βρε. Τώρα μην θέλω. Η διαμονή έτσι και θεματικό, ας πούμε, είχε ξέρω εγώ τα πετσαρίε μου, πισίνε και με τέτοια. Τίποτα. Και λέω και ένα πρωινό. Δεν έχει. Ήταν ξενοδοχείο να ερωτευτεί. Και εκεί τι κάνανε οι παππούδε δηλαδή. Δεν πήγαν να ερωτευτούν δηλαδή αυτοί. Είχαν ερωτευτεί πιο μπροστά. Όχι, ήταν όλοι μαζί και βλέπατε τη διαδικασία. Και πάνω δεν έμενε κανείς, δεν κοιμότανε. Είχε κανένα δύο. Δεν είναι ξενοδοχειάστο. Τώρα το κατάλαβε. Πες το καταλάβει γιατί εγώ δεν τα ξέρω αυτά. Εντάξει, ρε παιδί μου. Δεν κάνει το αυτό το ξέρω. Γιατί έκανε μισό ύπνο, δηλαδή κοιμήθηκε κανονικά. Δεν είναι ξενοδοχείο να έρθει να ερωτευτεί και να κάνει. Ναι, ρε παιδί μου, πόσες ώρες κάθεσαι όμως. Αυτές είναι, δεν κάθεσαι 2-3 ώρες και φεύγεις. Όχι, δεν είναι. Όταν πήγα εγώ μέσα. Ναι. Περίμενα. Εμφανίστηκε κάποια στιγμή μια. Συγγνώμη, λέω από την Αλβανία το κορίτσι. Τι συγγνώμη, δεν λέω. Τι, ναι, τι παιδί μου, τι, γιατί δουλεύει εκεί πέρα. Τι. Λέει για το ταξιτζή ή έφερε το Φωτιάδη. Ναι, αναγγέλω την άφηξη. Ναι. Μου σημασία έδωσε και πολύ. Δεν σε είχε δει, έπρεπε να σε έβλεπε. Κάτσε, βαράνε γραμμέ. Βαράνε, χαμός γίνεται, σπάει το τρόπο. Πάμε γραμμές, καλημέρα. Ξενοδοχείο με ημιδιαμονή. Ναι, δεν τα ξέρεις αυτά. Λοιπόν, και η κυρία Όλγα είχε θέσει τα στάνταρ. Είπε 71 μέχρι 73, εκεί ήθελε να κυμαίνεται. Δηλαδή να μην τον κρατήσει και πάρα πολύ, μην έχει και κανένα μεγάλο ευρώκιμο, πάει με αρκετά. Λοιπόν, πάντως εγώ πιστεύω ότι θα χτυπούσε στις καρδιές των γυναικών ο Μιχάλης. Αν τον αφήνανε, ξεκίνησε να πει το «Στην οικοδομή σε γνώρισα», το γνωστό τραγούδι. Το γνωστό τραγούδι του Μιχάλη Φωτιάδη. Ναι, αυτό που έχει 1,5 εκατομμύριο views. Ναι. Αλλά δεν είναι το κάπου είπε ένα καλό μου, ακούγεται έτσι μια. Ναι, θα βάλω το απόσπασμα. Αξιωτικά. Ναι. Δηλαδή, υπάρχει όμως και αυτό που είπε ο Παύλος, δηλαδή απαρνήθηκε την πόλη του. Άρα παιδιά, παιδιά. Συγγνώμη, μια δημόσια. Και ο Απόστολος Πέτρος, τρεις φορές αρνήθηκε τον κύριο ημών Ιησού Χριστό. Πριν ο Πετεινός λαλήσει, ο Πετεινός θα λαλήσει, μια και το αναφέραμε, να κάνουμε και λίγο χιούμορ σε Περλή με τη Λίβερπουλ. Ναι, το περίμενε. Κανονικά. Και να κλείσω γιατί βαράνει γραμμές, να πω όμως. Πασχάλη, χάθηκες ρε παλικάρι μου. Μια καλή μέρα, μια καλή εβδομάδα ρε. Τώρα γίναμε 7 ημέροι όλοι γι' αυτό. Άστο, θα γίνουμε 7 ημέροι. Και ο Φούρναρης δηλαδή πήρε το promotion από το Μιχάλη. Μεγαλοπιάστηκε. Ναι, στην Αθήνα όλοι μετά τα τρίγωνα πανοράματος μάθανε τα κρουαστάν από το Πέτρινο. Φιλιά, τσάω, τσάω. Τα πήρα καταπληκτικά όμως. Εγώ το λέω. Άπηξε που σε στεναχωρέθηκε, δηλαδή. Για τα κρουασάν. Και για σένα, αγόρι μου, γιατί την είχα έτοιμη, τη σιδέρωσα. Δεν πειράζει. Είναι... Εμείς ξέρουμε τις προθέσεις. Πήγα κατέβηκα το πρωί, τη σιδέρωσα, γιατί την είχαμε στη βαλίτσα. Γιατί εντάξει... στην οικοδομή σιδερώνεις. Ναι, ρε. Έτσι, ναι, το λέει το τραγούδι, κάτσε. Γραμμούλα, καλημέρα. Εδώ ρε το μαλλιοτάγαρο πήρε ταξί στη Θεσσαλονίκη με το 67, το 69 και το 85. Εκεί πήρε ταξί γιατί ήταν κίτρινο. Ναι, αλλά θα σου πω εγώ για να τον υπερασπιστώ. Δεν γυρνάω λέει πίσω στη Θεσσαλονίκη. Πρόσεξε. Δεν γυρνάω πίσω στη Θεσσαλονίκη λέει. Για να τον υπερασπιστώ. Για να τον υπερασπιστώ. Εδώ η παραγωγή της ταπεινής εκπομπούλα μας έβαλε ποτέ ταξί που είμαστε και εμείς φτωχομπινέδες. Και μαλλιοτάγαρα. Που κυκλοφορεί αυτό. Το Τριάδι δεν έχει ταξί ρε φίλε, τι θα σε κάνω εγώ πήγες στο Τριάδι. Ναι, έτσι. Στην ίσως... Αθήνα που ταξί στο Τριάδι δεν βρίσκεται ένα μπλε αυτό. Ίσως αυτό βέβαια να ήταν όπως μήνυμα ότι έπρεπε να κατεβεί με τον οδηγό. Το λιγότερο, ή τον οδηγό το 67 να παίρνει τουλάχιστον. Έτσι. Μαζί με το λεωφορείο. 8 φορές είπες για το ταξί τώρα. Τώρα
Δηλαδή όσο πάει, αντί να πει παιδιά συγγνώμη, και εκεί το δίνει. Μπήκαμε σε ταξί και μας πήγε το ταξί το κίτρινο, και μας έδωσε το ΆΚΑ και είδαμε και την Ακρόπολη που την πεθύμησα και θέλω να την ξαναβλέπω κάθε μέρα. Να πας στην Αθήνα να βλέπεις την Ακρόπολη κάθε μέρα. Και να πάει να φάει αυτά τα καλαμάκια, τα, τα τυλιχτά να πούμε. Δείξε την απόδειξη. Δείξε την απόδειξη και αυτά. Έγινε. Αγόρι μου εσύ. Άρε Παύλο. Αγόρι μου. Παύλο. Με κλείνει εμένα. Δεν σε κλείνει αγόρι μου. Παύλο. Όταν εμένα αυτό μαχαιριά ήταν. Έτσι. Μαχαιριά, ξέχασα και τελικούς και ντάμπλ και ντάμπλ. Παύλο, Παύλο, άκουγα να σε πω ένα λεπτό. Ποιος ασχολείται τώρα. Άκουγα να δεις, μόλις έστασε στο ξενοδοχείο και περίμενα, περίμενα, λέω τώρα, σκεφτόμουν και σένα, λέω τώρα, όχι, γιατί έδινα μια μάχη τώρα, ναι, πραγματικά, ναι, έδινα. Μάχη μέσα σου, αν θα μείνεις Αθήνα ή αν θα μείνεις Θεσσαλονίκη. Όχι, γενικά στην εκπομπή, ρε. Στην εκπομπή έδωσε μάχη με τον χρόνο που λέμε. Ναι, ρε παιδί μου, ναι. Το 9 και 40 τα 10 λεπτά, φίλε, δεν σου άξιζανε που δεν είναι. Δηλαδή, και όταν ήμουν από πίσω, λέω τώρα θα αύριο το πρωί, γιατί εγώ του είχα σχεδιάσει έτσι, λέω θα πάω στην εκπομπή. Τι, ποιο είναι, ποιο, ο Σόλτσκερ είχε μπει να πούμε αλλαγή και σκόρερ κατευθείαν. Και ξέρω, λέω, τώρα θα αρχίσει. Κανείς άλλος δεν το έχει κάνει. Θα αρχίσει, λέω, να λέει πάλι. Ναι. Και ο Λιμιός το έκανε. Πού σκόραρε. Το 27 δευτερόλεπτο. Πότε έγινε αυτό. Ο Λιμιός που δεν έγινε αλλαγή και μπήκε και σκόραρε στο 27, πού είχε γίνει. Δεν θυμάμαι, θα μας πει ο Φουρνάρης. Έγινε, σε μιλούμε. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς το να. Τι λέει. Καλά, εσύ. Ο φίλος μου Πασχάλης που είναι. Δεν γνωρίζω. Θα μας ακούει λογικά. Θα... Στα γαράδες ακούει. Στα γαράδες από εκεί παίρνει τηλέφωνο. Είμαι σίγουρος ότι θα παρέμβει αν ακούει. Να μην ασχολείται με άλλες ομάδες όμως. Εντάξει. Να πάρει και πριν δεν ασχολούμαι με άλλες ομάδες. Τώρα αυτή τη στιγμή πίνει καφέ στην πλατεία πάνω στα γαράδες εκεί πέρα. Τον έδωσε. Το ξέρω. Αφού από εκεί. Δεν δουλεύει τέτοια ώρα. Κάνα καφέ θα πίνει. Εντάξει, κάπου θα είναι. Τώρα τι βάλατε τώρα εδώ. Δεν λέγανε ότι με τον Άρη στην Αλφα Αθηνική δεν παίρνουμε πρωτάθλημα. Και όχι μόνο πήραμε πρωτάθλημα, γιατί κάναμε και ντάμπλ. Ναι, με τον Άρη, αλλά χωρίς τον Ηρακλή. Κάτσε να έχεις τον Ηρακλή που δεν μπορείς να τον πάρεις ποτέ. Να περιμένουμε και τον Ηρακλή τώρα. Βέβαια, κάτσε. Να φεύγει μία φάπα μετά την Άρη. Πότε έχεις να πάρεις τον Ηρακλή, γι' αυτό 1996-95 τελευταία χρονιά που πήρες διπλό μέσα στο Καφτατζόγλιο. Ναι, μέσα ήμουνα. Ναι, με Κόβατς εκεί και τέτοια. Άρα, μέσα ήμουνα. Ναι. Άρα αν ολοκληρωθεί το Παλμαρέ, ανεβοδοθεί ας πούμε ενδεχομένως μια συγχώνευση και επανέλθει η ομάδα του Ηρακλέως με μια διαφορετική έτσι, υπόσταση, να έχεις προβλήματα του χρόνου. Συγγνώμη τώρα να σε ρωτήσω. Αύριο τι έχεις να πεις. Αύριο. Αύριο τι έχεις να πεις. Τι μάθημα θα έχουμε αύριο. Δηλαδή ρε παιδιά, κάτσε ρε, εγώ τώρα τα έχω πάρει, συγγνώμη το λέω, δηλαδή εγώ έκανα, γύρισα από γύρισε ο άνθρωπος της μιλάτε. Με θα πάμε και σε θα σου βρουν γυναίκα, τι θα κάνουμε. Τι δεν είπα αυτό ρε. Δεν είπα αυτό. Ο άνθρωπος θέλει την φωτιαδίσια. Δηλαδή έπεσα πάνω, δηλαδή... Όλα, όλα, η μοίρα, η μοίρα έπεσες πάνω. Να σου πω κάτι, επίτηδες στον όριο. Ο τελικός ήταν προγραμματισμένος για τις 17. Το μανιωτάγαρο που τέτοιο και με 5,5 ώρα. Άκου να σου πω, για τις 18. Για τις 18 ήταν προγραμματισμένος ο τελικός και τον αλλάξαν για να πέσει πάνω σου. Κατάλαβες τι κάνανε, οι αλήτες, οι ΕΠΟ. Έτσι, τι ήθελα και εγώ το έκανα 12 ρε. Κάτω ρε 20 το μήνα. Αφού σε είπαμε πάνε στις 6 δεν ήθελες. Και 19 πάλι έχει με τους πόντιους πάλι. Πα, και έχει και Eurovision έχει τότε. Πάλι με τους πόντιους. Τέλος πάντων. Εντάξει, έγινε. Θα κάναμε την καρδιά πέτρα. Έτσι, φιλιά, τσάω, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Με τους όρους πόντιους που έχουμε. Το Ρασβάν. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Έλα, καλημέρα. Πήρες ακριβώς στο 10 λεπτό. Στο δεκάλεπτο πέρα τηρώ τους κανόνες της εκπομπής κανονικά, άσχετα αν είναι σήμερα ο αγαπημένος μου Μάικ εκεί πέρα. Ναι. Μάικ Φωτιάδης και αγάπη μόνο. Πού τον πέτυχες τον αγάπη μόνο εκεί πέρα. Πού τον πέτυχες. Αυτό ναι. Για πες μου. Εγώ αυτό θέλω να μάθω. Παρασκήνιο με αγάπη μόνο. Σε πω τώρα. Είμαι εκεί, μιλάμε με το Σάβα εκεί, το security, γιατί ήδη από τις, που κάνουμε τα βίντεο και με τον Κωστή που κάνουμε και... Και από το ράδιο, άκουγα, ακούνε. Το καταλάβαν όλοι γιατί αναφέρθηκε 3-4 φορές μέσα στην εκπομπή, βέβαια. Ακούνε και τον Βάμπη κιόλας. Και έρχεται εκεί πέρα. Για κάποιες άλλες εκπομπές δεν αναφέρθηκαν. Όχι, περίμενε. Και εκείνη τη στιγμή τον άκουσα εγώ, αγάπη μόνο. Εσύ δεν είσαι, λέει, Φωτιάδης που κάνεις ράδιο. Το έχεις αναγνώρισε. Ναι, εγώ είμαι πάνω στον πάγκο, δηλαδή στο γραφείο. Δεν είσαι στον πάγκο, είσαι βασικός. Ναι, είμαι πάνω στο γραφείο. Αδύνατο να μην σε ξέρει ο αγάπη μόνο. Πάω! Το λέω.
Του λέω είσαι μαλλιοτάγαρο. Του λέω γιατί. Ναι, γιατί το λέω. Γιατί λέω έτσι δεν κάνουν και κράζω και φωνάζω και κάνω. Κόσμια το λέω. Τι μου τη σήκωσε τώρα στον αέρα, τι είναι, κύπελο είναι. Έτσι, έτσι. Που τη σήκωσε στον αέρα του. Τρέινερ, είσαι τραπατώνη τη τηλεόραση. Ναι, κανονικά. Έλα λέει να ανταλλάξουμε λέει, τέτοιο, να αλλάξουμε. Όχι το λέω, δεν θέλω. Δεν θα πάρω πέρα. Πρέπει να υπάρχει μεταξύ ας πούμε, ανθρώπων οι οποίοι βγαίνουν στην τηλεόραση να υπάρχει μια συνεννόηση, ένα μίνι συνδικάτο πανελληνικό. Δεν τον είδες που έπεσε κάτω. Το μόνο που δεν είδα, να σου πω, το μόνο που δεν είδα, ο bodybuilder τι ρόλο βάρουσε για την παρουσία. Όχι, το παιδί είναι συνοδεία κάνει σε άτομα. Έχω πάει το τηλέφωνο του παλικάρι, την Αίγυπτο είναι. Είναι ενεργητικός και παθητικός δηλαδή. Μια χαρά είναι, μια χαρά είναι. Αυτό να δω να το φέρω με τον άλλον που κάνουμε εκπομπή στη Μαρμίτα. Για να το... Είναι 23 χρονών το παιδί. Μάλιστα. Αγάπη μόνο. Αγάπη μόνο. Ναι. Και έφυγε σε μια κρίση ειλικρίνεια στην αρχή. Έφαγε κρίση ειλικρίνεια στην αρχή. Τι έφυγε κρίση ηλικία. Όχι ηλικία. Ειλικρίνεια. Παντελό, ξέρεις τι σημαίνει δηλαδή. Ξέρεις πώς ξεκίνησε όλο αυτό εδώ. Να ξεκινά το Σάββατο και μου λέει να σε βάλουμε τα ρούχα να δούμε πώς είναι. Και μου λέει να βγεις. Τα σπάσα μέσα. Του λέω, εγώ δεν βγαίνω καθόλου ούτε την Κυριακή. Φεύγω το λέω. Ναι. Γιατί με βάζει και έχει 4 άτομα. Και, τι να κάνω είναι, εγώ. Είναι σαν να σε βάζει, σαν να κάνει ζέσταμα από το 20 και να μην σε βάζω ποτέ. Δηλαδή, έκανα τόσα χιλιόμετρα, κατεβαίνω κάτω, πάω στο ξενοδοχείο. Να κάνω μπανάκι και να ξεκουραστώ. Δεν λέμε πολλά τώρα, δεν λέω πολλά τώρα γιατί θα συζητηθεί όλη την εβδομάδα. Ποιο double. Έτσι τον έκανα τον άλλον να κινεί τον Αντώνη που τον έχει μέσα. Και είναι από εδώ τη Θεσσαλονίκη, ναι. Είναι έτοιμος να εκραγεί. Δεν είναι, ξέρεις τι είναι. Του λέω είσαι καλά, ρε. Του λέω με βγάζει το τέτοιο. Θα σε κόσει μέσα στο δωμάτιο, ρε. Μέσα στο καμαρίνι το χείρο που κάνουν. Κρατιέμαι. Κλείνω, κρατιέμαι και θα γίνω μισό λεπτό. Σαν φωτιάδης, όχι μισό λεπτό, με σένα μπορεί να μιλήσει. Με σένα μπορεί να μιλήσει. Εγώ ήμουν εντάξει. Ναι. Ωπα, μας το κλεισε. Εγώ θα πω ένα πράγμα, γι' αυτό και σήμερα δεν θα εκπέμπει από σήμερα και για μία εβδομάδα το νέο ε. Είναι τυχαίο. Μαύρο έχει πέσει στο κανάλι. Άστο δε πάμε. Κοίταξε, εγώ ήθελα να έβγαλα, είχα ετοιμάσει την μπλούζα, είχα ετοιμάσει τα τέτοια. Τίποτα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Άστο ρε. Τι έγινε ρε. Ω, νατός. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Σε ζητάνε... Και πάπη μου, εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Ναι. Αλλά και χθες αυτή εδώ η ομάδα του δημοσίου, ο παδί μου, Ναϊμούδες. Ναι. Καταλάβανε ούτε να πανηγυρίσουνε, δεν πήγανε ότι ήτανε... Δοσμένα φέτος όλα. Δοσμένα από τι ήτανε το μάτς. Πέθανε οι μάσκες από τον Τσίπρα όλα δοσμένα. Όλα, μάλιστα. Όλα. Μέχρι και ο Δελτζή χθες ο Γερμανός 70-30 τους έπαιζε. Μάλιστα. Αφού είχε βαρ. Πώς. Τι βαρ και μάρ. Το βαρ που είναι τα πενάλτια ρε φίλε. Είδε ο διαιτητής, είδε το βαρ. Τι άλλο θέλεις για να αποφανθεί. Τα πενάλτια που είναι. Μάλιστα. Ήτανε πενάλτι κύριε πάνω. Το χέρι, με το χέρι την μπάλα. Τον άλλο τον κάνει αχνιάκι. Πώς λέγεται. Στο τσικρίσκι, την πρίσκι. Πώς λέγεται. Τον αρπάζει, τον πετάει κάτω. Βράτε βρε καημένοι που βγαίνετε και μιλάτε κιόλας. Μάλιστα. Δυστυχισμένοι. Τα δώσε ο Τσίπρας λες εσύ. Δηλαδή πήγε και είπε παιδιά εδώ δίνω πρωταθληματάκι. Τελειώσαμε. Φέτος, ναι, του χρόνου δηλαδή, πάρουμε, του χρόνου με κούλι τώρα, πού θα πάει. Πού να πάρουν αυτοί τώρα ξανά. Με κούλι. Εσύ το χρόνο τι θα κάνεις. Με κούλι πού θα πάει το πρωτάθλημα. Θα πάρω ρε. Πρωτάθλημα θα πάρω. Θα σου πω και κάτι άλλο. Κάτω που ήμουνα συζητούσα για εσάς. Και λένε θα πάρουν πρωτάθλημα αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί, ο Άρης. Ο Άρης. Μάλιστα. Ναι, κάτω πήγα, πες το και αυτό που πήγα, γιατί πήγα, ναι, σταμάτησα σε ένα, γιατί έψανα να βρω γυράδικο και βρέθηκα μπροστά μου με 150 άτομα. Τι. Αεξίδες. Σοβαρά αυτό, το ναι, ξέρω. Ναι, 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 ναι. Και ήταν σε μαγαζί με πίτσα. Και όταν πήγα εγώ να τι λέω, ψωμιά θα φάω το δηλαδή. Και τους βλέπω μαζωμένους. Και βρέθηκα και κάνω μια δόση ένα-δύο. Εσένα σε ξέρουμε, λέει. Σοβαρά, και αυτοί σε ξέρουν. Όπου πήγαινε στην Αθήνα, ναι, σε ξέρανε. Έχει τέτοιο. Αγόρι μου. Και έτσι. Με λέει ο κάτσε ένας... λίγο. Να μιλήσω, Πασκάλη. Ναι, ναι, έλα, Πασκάλη. Μέλα, Πασκάλη. Μέλα. Έλα. Λοιπόν. Έλα, Πασκάλη. Μέλα. Αγόρι μου του χρόνου,
είπε ότι Ευρώπη δεν θα βγει. Ο ΠΑΟΚ δεν θα βγει ούτε Ευρώπη του χρόνου. Ούτε Ευρώπη σου λέω, βρε τώρα οι καημένοι. Μάλιστα. Πρόβλεψη. Είχες προβλέψει κύπελο της ΑΕΚ βέβαια. Ενώ είχες... αυτοί ναι. Ενώ αυτή το Σαββάτο παίξανε, ο άλλος είχε πει τακτική του Λουτσέσκου. Ναι. Ποια τακτική, αφού όλα ήταν μπισμπιζεύει. Μάλιστα. Είπες, αν... είπες όμως την Παρασκευή ότι θα το πάρει η ΑΕΚ. Ναι, φίλε, άμα μεσώσει το παιχνίδι στα ίσκα θα το παίρνει η ΑΕΚ. Κουρασμένη ήταν ρε Βάσκα. Κουρασμένη ήταν αυτή, δεν τους έβλεπες τραβή. Τσάω, τσάω. Έτσι λοιπόν, ο κόσμος που ζήτησε τον Πασχάλη τώρα θα λέει γιατί το βγάζει τον Πασχάλη και μας φουντώνει. Εντάξει, ρε παιδί μου. Τραβάτα με κι ας κλαίω είναι. Πασχάλης, ο τέτοιος. Ωραία, αυτή είναι η εκπομπή μας. Έτσι είναι. Βεβαίως, καλημέρα στην γραμμούλα. Μια οικογένεια. Είμαι τα τρί, είμαι τα τρί καλά. Καλημέρα στην άλλη τη γραμμούλα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, τι κάνουμε. Γεια σου Μιχαλάρα, πέδα. Τι να κάνω ρε αγόρι μου τώρα εγώ, γιατί... Δεν Μιχάλη είναι ότι ξεκίνησα να επισκιάσει. Κατάφερε να επισκιάσει και τον Πασχάλη. Δεν τον άφησε. Όχι, τα 10 λεφτά που βγήκα. Τελείωσε εκεί. Τα 10 λεφτά που βγήκα, γιατί πήγα και το είδα, γιατί δεν είχα ίντερνετ στο κινητό. Ήθελε βάρ, το είδες μετά. Και να πω και κάτι άλλο, έχουμε το πιο ωραίο πρακτορείο. Ναι. Ναι, όχι, όχι. Από όλα με στο κινητό. Το Μακεδονία εδώ. Ναι, κάτω από το Θεσσαλονίκη. Στην Αθήνα κενό. Το πρακτορείο. Τι σχέση, αν πα στο. Καμιά σχέση. Πάνε στην Ηλία. Πάνε στη Μεσσηνία. Και έδειξε, έδειξε η Μαρία αυτή που ήταν. Πρωταθλητή στο πρακτορείο, αν είμαστε. Στο εισιτήριο. Λέω για πε λίγο και μου έδειξε τα 10 λεφτά. Με έδειξε μέσα. Που πήγε και έκανα. Τι άλλο μπορούσα να κάνω. Τι άλλο μπορούμε. Όταν έχει 5 άτομα μέσα. Και μιλάει κιόλα. Να ασχοληθούμε τώρα με το ΠΑΟ ΚΑΕΚ. Τι θέλεις. Με είπε να πω αυτά τα λόγια. Ναι. Και στην αρχή με είπα να πω άλλα. Κάτσε. Όχι να μην πει. Κάτσε να μιλήσω και να κρατήσω όμως λίγο, Μιχάλη. Παρακαλώ. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις τώρα. Ναι. Πήγε στην Αθήνα. Ναι. Έμεινε σε ξενοδοχείο με διαμονή. Ναι. Ναι. Γνώρισε τον αγάπη μόνο. Κανόνισε ρε μπαγάσα, μην σε δούμε σε καμιά ταινία να πούμε με τίτλο το Μαλλιωτάγαρο. Κανόνισε. Ξέρεις τι, από και κάτι άλλο. Ξέρεις ποιος με πήρε τηλέφωνο στο, μόλις έφτασε στο δοχείο το Σάββατο. Τα αποκαλυπτικά είμαστε εμείς. Ο άλλος από, τη, από το εφορτήριο με πήρε τηλέφωνο. Από το? Από το εφορτήριο. Σε πήρε τηλέφωνο. Πήρε το, έβαλε το Αλβανό. Έβαλε Αλβανό να πάρει τηλέφωνο. Μάλιστα. Και μετά έβαλε πάλι μετά με απόκριψη. Θα κλείσει δουλειά. Όχι ρε. Δεν θα κλείσει δουλειά. Μαϊμού είναι. Μάλιστα. Και αυτό μαϊμού. Έδωσε εντολή να μην βγει κανένα. Μάλιστα. Τον Μπαϊραχτάρι πήγε να φας. Μπαϊραχτάρι. Ναι. Όχι. Πού να πάω, ρε. Μην το φουντώνεις. Μην το φουντώνεις. Δεν το φουντώνεις. Αλλά μ' άρεσε, δηλαδή, μόλις έφτασα εκεί τις αξίδες και καθώς ήταν σε τραπεζάκι τα όρθια που ήταν και όλοι. Πού ήταν αυτή την ημέρα του τελικού τους πέτυχε τους αξίδες. Ναι, ρε, βγήκε από το ξενοδοχείο. Ναι, και είχε 150 αξίδες. Ναι, και να. Τι πιτσάρια ήταν αυτή και είχε 150 άτομα μέσα. Γι' έξω είχε διαβλή. Ναι, έξω διαβλή. Και είδα και κασκόλια αξίδικα εκεί πέρα. Σε ποια περιοχή ήταν αυτό. Δεν θυμάμαι τώρα. Πού να θυμάμαι τώρα. Και δεν δε θυμάσαι ποια περιοχή έμεινες. Δεν ούτε ρώτησα εγώ. Τώρα εγώ από την κούραση που είχε και τέτοιο λόγο εκπινούσε κιόλα. Γι' αυτό πήρε ταξί. Ε? Γι' αυτό πήρε ταξί. Έτσι. Πήγαινε με όπου θέλεις ταξιτζή ήταν η φάση. Όχι, ήρθε Βάκο. Ήρθε και με πήρε από το χτέλ. Από κάτω από το Κυφισό. Και για να φτάσουμε εδώ με πήγε αριστερά, δεξιά. Δεν είχα χάσει το. Την κάτω μπάλα, live έχω κάνει στην Αθήνα, μεταξύ δεν ήθελα να με πάρει. Με πήγε από την άλλη μεριά. Δηλαδή, σαν να μιλάμε τώρα Νιάπολη, στενά, μπαίνει Σταυρούπολη, βγαίνει σε Εύωσμο, κάτι τέτοια περίεργα. Δεν το πλήρωνε εσύ όμω. Όταν έφτασα, για να ξαναφύγω, το ταξί ήρθε μια. Και αυτή ήταν να μιλήσει. Έφτανε 18 ευρώ. Έγραφε πάνω. Όχι, 18 ευρώ έφτανε. Κατάλα τι λέει, να πει και ο Κροατής τίποτα. Περίμενε. Ναι, ναι. Όχι αυτό, να μην. Εγώ αυτό πήρα. Επειδή πολλοί σε ξενοδοχείο είναι διαμονή. Πολλοί με τον αγάπη μόνο. Τάξη. Μην το δούμε σε καμιά ταινία το Μαλλιωτάγαρο. Με τίτλο αυτό δεν, πήρα. Δεν παραχωρούμε τα δικαιώματα. Ποιο να μένα. Τα έχουμε κατοχυρώσει. Έτσι. Τα παραχωρούμε. Έγινε φιλιά. Φιλιά, φιλιά. Κάτσε να δούμε λίγο γραμμούλα. Καλημέρα. Δηλαδή ο άνθρωπος συνεχίζει έτσι. Ναι. Δηλαδή στην Αθήνα με είδαν 150 άτομα με αναγνώρισαν. Εδώ στη Θεσσαλονίκη δεν με αναγνωρίζουν ούτε οι οδηγοί του ΟΑΣ. Τι λες, ήμουνα το πρωί, θα πω ιστορία. Ήμουν το πρωί στο 27.
με ένα φίλο οδηγό. Εκεί και λέει, έχω πετύχει, λέει, τον Φωτιάδη που ήταν στο 8.30 και τραγουδούσατε μαζί, τον έχω πετύχει στο λεωφορείο μαζί. Ωραία. Το Φωτιάδη που έχει γράψει την οικοδομή, αυτό να του λέω εγώ. Ναι, α, εντάξει. Ένας οδηγός του ΟΑΣ εδώ στη Θεσσαλονίκη και 150 άτομα σε ένα γυράδικο στην Αθήνα τον αναγνωρίζει. Ναι. Μην με τρελαίνεις τώρα. Ακόμα και το χτέλ του Κηφισού λέει καλύτερο από το Μακεδονία το δικό μας. Ο άνθρωπος είναι αμετανόητος. Δηλαδή συνεχίζει να μην... Μήπως έχει... Μήπως έχει βάλει καμιά κρυφή υποψηφιότητα για δήμαρχος Πειραιά. Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος. Ιωνία, Νέας Ιωνίας. Υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Νέας Ιωνίας. Γιατί είναι μια διαδρομή αυτή, ας πούμε, που ακολουθείς. Λίγο θα σου κάνει ανακοίνωση και τις προγραμματικές του δηλώσεις για την Αθήνα, μια Αθήνα καθαρή. Ζωντανά το βλέπω. Δηλαδή τόσο αγάπη που έχει κάνει. Δηλαδή αν το στέλνουμε μια φορά το μήνα ένα Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, να πηγαίνει να παίρνει τη δόση του. Γιατί ο άνθρωπος από ό,τι φαίνεται είναι εξαρτημένος πλέον με το κλείνω ναύτη. Παρεπιπτόντος, είδες χαμήλωσα τους τόνους της φωνής μου, δεν μπορώ άλλο, έχω πάρει δυο... Φτάνει, κουράστηκα, φτάνει. Είμαι με το οξύμετρο και με το πιεσόμετρο, γιατί με ανέβασε την πίεση το πρωί. Παρεπιπτόντος, έχει δίκιο ο αγαπημένος μου Πασχάλης για το ΒΑΡ, γιατί θα τους κόψει τους πρωταθλητές στα πέναλτι. Μάλιστα. Έγινε. Μουσική. Έβαλε λαϊκά έβαλε. Σε χαιρετούμε. Έτσι έβαλα. Μπράβο. Άστο ρε. Δεν το άκουσε, ναι. Το ξέρεις αυτό. Εχ. Εδώ είναι η απάντηση για τις μομφές. Θεσσαλονίκη μου, μεγάλη φτωχομάνα. Εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά. Oh yeah. Ναι, και μας τα παίρνουν στην Αθήνα στα κανάλια. Μεγάλη. Και δεν τα τιμούν όπως πρέπει και τους κόβουν τον χρόνο. Γιατί μια ζωή. Όταν με έκανε μακιγιάζ και γνώρισα μια κυρία. Μάλιστα, στο μακιγιάζ, ναι. Ναι. Κυρία στο μακιγιάζ. Αυτή με έκανε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Εγώ είμαι εξαρτημένος με τη Θεσσαλονίκη. Έτσι, τσάου. Είμαι τα Τρίκαλα, τα δυο στενά που χτυπάει original καρδιά. Έτσι. Λοιπόν, με τη Θεσσαλονίκη μας η φτωχομάνα που δεν έχει καναλάκια για να βγαίνουμε, δεν έχει σταθμούς, δεν έχει κέντρα των αποφάσεων, δεν έχει βήματα για να βγάζουμε τις φωνές μας και εμείς τα φτωχά, τα ταπεινά, τα παιδιά και να αναγκαζόμαστε να ταξιδεύουμε χιλιόμετρα να κάνουμε και πάλι. Θεσσαλονίκη μου μεγάλη, κι αν είσαι μακριά, κι αν είσαι μακριά σου. Έτσι θα τραγουδάς όταν όσο πας στην Αθήνα και θα θέλεις να μένεις εκεί. Αυτό είναι το λάθος σου. Την επόμενη φορά που θα βγεις θα πεις ποια Αθήνα ρε φίλε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Ποια Αθήνα ρε φίλε. Έτσι. Λοιπόν, θα πάμε να κάνουμε διαλυματάκι. Θεσσαλονίκη μου. Αφού πλησιάσαμε και περάσαμε τις 7 και κάτι, πότε προλαβαίνει να πάρει τηλέφωνο κατευθείαν? Εδώ στο λόγο, επειδή και το τρίτο ημίχρονο του τελικού αλλά και το τρίτο ημίχρονο του Anita Airlines όλα μαζί σε μια... Ποιο είναι το μαλλιοτάγαρο, πιο απ' όλα ο χορηγός, ο φούρνα, ο μάνατζερ, δεν ξέρω. Ίσως δεν μπορεί και αυτός να πιστέψει την πανολεθρία που υποστήκε. Είχαμε χθες. Μείνετε συντονισμένοι το λόγο επειδή έρχεται να δώσει απαντήσεις. Έτσι, 4-4. 107,4. Εντάξει, το μόνο το 4 ξέρουμε. Στα τελικά δεν ξέρουμε παραπάνω. Λόγω επειδή κυρίες και κύριοι, στο Λίμπερο 107,4. Στο πρωινό δυναμικό μάχημο εξαντλητικό. Με τόση ενημέρωση που δεν θα την συναντήσετε πουθενά αλλού. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Να έρθω από την εξωτική Αθήνα, να έρθω κατευθείαν εδώ να κάνουμε μαζί εκπομπή. Δεν κατέβηκαν οι φίλοι του ΠΑΟ, κατέβηκε ο Φωτιάδης μόνος του, έκανε την εκδρομή. Έτσι, παρά την απαγόρευση μετακινήσεων. Πες, άμα θέλεις να... Η μεγαλύτερη μετακίνηση απολωνιστών ήταν αυτή. Ναι, ρε, ένας και μοναδικός. Ένας αλλά νίντζα. Νίντζα, ρε, τέτοιος. Καλημέρα στην γραμμούλα. Καλημέρα Λάνια! Καλώς τα Αράου μου! Πού είσαι Αράου? Καλημέρα Μπάμπη, καλημέρα Μιχάλη! Επέστρεψες! Επέστρεψες! Και χτες! Να σε ρωτήσω λίγο, στο Facebook φοράς γυαλιά? Το προφίλ σου? Δεν έχει Facebook ρε! Κάτσε γιατί εμφανίστηκε κάποιος και είναι από... Δεν λέω μήπως! Ρωτάω κύριε Μπάμπη! Έχεις Facebook? Όχι, εγώ δεν έχω. Δεν έχει. Εντάξει, συγγνώμη. Πώς πέρασες? Πώς πέρασες?
Μια χαρά πέρασε. Αυτά. Μια χαρά. Μόνο λίγο καιρό δεν έβγαινε. Εντάξει, εντάξει, δεν είχα καλό καιρό. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό. Σε όλη την Ελλάδα. Πήγε στην Ελβετία να κάνει λίγο έτσι καλό καιρό. Να συναντήσει. Τι καλό καιρό. Πιο κρύο, κρύο έχει. Τα καλοριφέρα να ψάμε. Οχ, οχ, οχ. Τι είναι κατάσταση είναι αυτή. 12 βαθμούς έχουμε. Καλά, και την προηγούμενη εβδομάδα και εδώ τόσο είχαμε. Μην νομίζεις. Και εκεί πάνω. Όχι, όχι, το κρύο είναι αλλιώς. Κρύο κάνει. Οχ, οχ. Αυτά. Καλά. Σ' ακούω καλά. Σ' ακούω ωραίο. Γεμάτο. Πήραμε μπαταρίες γεμάτες. Έτσι, έτσι. Φάγαμε κοψίδια. Αυτά είναι. Ότι... Αυτά είναι. Τα τσίπουρα που είχε. Τα ούζα μας, τα τσίπουρα μας, τα. Χορέψαμε, κάναμε. Ένα τηλεφωνάκι δεν πήρες εδώ στην εκπομπούλα. Εντάξτε, να δεις τι κάνουμε. Ένα μήνα. Ένα μήνα μας ξέχασε. Εντάξει, εντάξει, ξέρουμε ότι. Δεν θα... σας ξέχασα. Εγώ ξέχασα. Μια έκπληξη θα σας κάνω, αλλά δεν ξέρω αν έγινε ακόμη. Δεν πιστεύω να γίνει. Ωπ, τι, μας έστειλες τίποτα. Ναι. Μας έστειλες τίποτα. Ναι, θα έρθει εκεί πέρα στο στούντιο. Αμάν, θα περιμένω. Δεν πάω σπίτι. Δεν θα περιμένω. Τι πάμε για σήμερα είναι αυτό. Πόλη, έτσι, μετά. Έτσι. Θα έρθει, θα έρθει, θα έρθει, έτσι. Ξέρω... Δεν ξέρω πότε θα έρθει πάντως. Όποτε έρθει. Τέλος παγάζει, δεν έρθει τίποτα άλλο. Μπάμπη, έφυγες, έφυγες με το που πήρε ο ΠΑΟΚ τον ντάμπλ, ε. Δεν μόνο έφυγες. Κάτσε λίγο. Έφυγε εγώ και πήγα κάτω. Συγχαρητήρια για τον ΠΑΟΚ, ε. Ναι. Α, δεν είναι και η εκπομπή. Για τους παοκκίδες όλους. Δεν είναι και η εκπομπή. Κοίταξε. Το πήρανε τώρα να ησυχάσουν, να σταματήσουν να μιλάνε, γιατί το πήραν και τέρμα. Τέρμα, ε. Έρχεται ο Άρης. Κοίταξε, ο Άρης θα έρθει, αλλά θα αργήσουμε. Εμείς λεφτά δεν έχουμε. Θα αργήσουμε, αυτό μου άρεσε. Αυτή να την κυνηγά εδώ στην Ελβετία την άλλη. Την Τζόρτζια. Έτσι, λες θα ησυχάσουνε, τώρα δεν θα έχουν τι να πούνε. Τι να πεις μετά από αυτό, τι να γκρινιάξεις. Τι να πεις, εντάξει, κοίταξε, όχι ήταν καλά, αλλά εντάξει τώρα και χωρίς φιλάθλους τώρα να κάνεις τελικό, ξέρω. Τι να κάνεις. Και αυτό λίγο. Λίγο, ναι, τέτοιο. Μάλιστα, να σε καλά. Ναι, σε ευχαριστούμε. Άντε, καλή προσαρμογή. Τσάω, τσάω, τσάω. Μετά από ένα μήνα Ελλάδα, ένα επιστρέφει σε Ελβετία, θα είναι λίγο έτσι δύσκολα. Τον ακούσαμε έτσι χαρούμενο ωραίο, ναι, και μας μετέδωσε ένα τόνο αισιοδοξίας. Ναι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Κύριε Μπάμπη, Αράου, άμα αργήσετε θα πάμε, να ξέρετε. Ναι. Δεν θα σας περιμένουμε. Συγγνώμη, σήμερα έχω γίνει πιο Λευτέρης και από το Λευτέρη, ναι. Αλλά είναι αυτό το Ινδιάνικη παροιμία που λέει, αν θες να δεις τι περνάει κάποιος, βάλε μια μέρα τα παπούτσια του και έτσι αισθάνομαι όπως ο Λευτέρης αγανακτισμένος. Γιατί συνεχίζει. Άκου τώρα το άλλο που σκέφτηκα, κύριε Μπάμπη. Παρακαλώ. Σάββατο εμείς κατεβήκαμε στην Αθήνα, τους πήραμε το κύπελο και το φέραμε πάνω. Πήγε ο άνθρωπος και κατέβασε ένα κύπελο κάτω στους Αθηναίους. Δηλαδή μη φανεί ότι το κλέψαμε πολύ, ρε παιδί μου. Τους κατέβασε ένα έτσι δηλαδή για τρέμπλ. Κάναμε το τρέμπλ σαν πόλη. Ναι, ρε φίλε. Τους πήραμε εμείς ένα κύπελο, το ανεβάσαμε πάνω και πήγε ο άνθρωπος, κατέβασε ένα κύπελο κάτω στην Ανίτα. Μην τυχόν κλάψουν την Αθηναία που τους πήραμε το κύπελο. Να, σου λέει πάρτε αυτό, ασχοληθείτε με αυτό. Δηλαδή τρελαθούμε, ρε φίλε. Έτσι. Τελείωσες. Ναι. Τελείωσες. Ναι. Τελείωσα. Με κράζεις, με θα μας. Αυτό. Αντεγιά. Αντεγιά. Σε περιμένω, ρε. Σε περιμένω, ρε. Σε περιμένω, ρε. Αρχίσουμε να συζητάμε. Σε περιμένω, ρε. Καλά, 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 καλά. Καλά, καλά. Καλά, καλά, καλά. Έτσι, έγινε. Καλά, σε περιμένω, να δεις. Σιγά, σιγά, καταρχήν πρέπει να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε το... Σε περιμένω εγώ. Να αρχίσουμε να σχεδιάζουμε το challenge, σιγά, σιγά. Σε περιμένω εγώ τώρα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μουλτσουμέσκ Μολτ, Ρασβάν, Μουλτσου... Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα από εξωτική Σταυρούπολη. Να το... Λοιπόν, σας άφησα όλους, μιλήσατε για τις βρωμόμπαλες, για αυτά, για το ένα, τ' άλλο ξαναβγήκατε, ξαναβγήκατε. Τώρα παίρνω, σηκώνομαι εγώ για προθέρμανση, όχι για προθέρμανση. Κοιτάω έτσι τις τάπες από κάτω πώς γυρνάνε έτσι αυτά οι διαιτητές που κοιτάνε. Μπαίνω μέσα στον αγωνιστικό χώρο, θέλω την μπάλα μόνος μου. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν. Ποιος μιλάω με κάποιον Μπατμανίδη, μιλάω με κάποιον Μπατμανίδη. Άμα αυτό το ξέχασα, κάνω εκπομπή, ναι. Με κάποιον Μπατμανίδη είπε, ναι, σωστά. Τι να πω ρε, τι να μάλιστα. Πω, τέλος θα τα πούμε σιγά σιγά όλα, ναι. Έχουμε τα θέματά μας, ναι, τα θεματάκια μας, ναι. Τα θεματάκια μας. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λες είναι σωστό καταρχήν,
πρέπει να κάνει πώς κάναν παλιά ο πρωινός καφές. Ναι. Που έβγαινε και πήγαινε, ας πούμε, στην επαρχία και σε αυτά, η Ρούλα που πήγαινε. Ας πούμε, να κάνουμε και Ανίτα στη Θεσσαλονίκη. Τώρα που καλοκαιριάζει. Τώρα πανίγει ο καιρός, πανικός. Εμείς την προσκαλούμε εδώ. Έχουμε τα κονέ. Πες να έρθει να κάνει την εκπομπή. Να τη βγάλουμε από το ραδιομέγαρο. Κάποτε έκανε εδώ εκπομπή. Πώς ήταν παλιά. Ο Γεωργίου που έκανε το καφενείο, το φιλάθρονο από τα καφενεία. Ναι, ναι. Έκανε μέσα. Ναι. Να κάνουμε κι εμείς εδώ. Στο φούρνο. Λοιπόν, στο φούρνο, πιένα, Anita Airlines. Λοιπόν, ναι. Θέλω να πω τώρα που με δίνει πάσα για το φούρνο. Mm-hmm. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω τον Μπάμπη Βαθμανίδη. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια που μας δίδαξε, όπως έχει σπουδάσει και οικονομικά για αυτά και τα ξέρει. Και έχουμε γίνει η εκπομπή της Κούτρας. Ναι. Και οφείλουμε σε αυτό το πράγμα εδώ, γιατί έχουμε γίνει Ινστιτούτο πλέον, ότι θέλω να τον ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα αυτόν, γιατί καταφέραμε με ένα ευρώ διαφήμιση στην τηλεόραση δεν έκανε κανείς. Κανένας. Ξέρεις πόσο κοστίζει αυτός ο τηλεοπτικός χρόνος που υπό άλλες συνθήκες θα δίνεις τουλάχιστον, ας πούμε, 30.000 ευρώ. Τίποτε, φίλε, αυτό που έκανε και ο Φωτιάδης. Πάνε άλλοι σπουδάζε, ρε Μπαθμανίδη, τι σπουδάζε κάνεις. Πήγε ο Φωτιάδης όλο αυτό το marketing. Ναι. Τελείωσε. Το κατέρευσε. Τελείωσε. Έτσι. Και, λοιπόν, πάμε τώρα να σχολιάσουμε την εμφάνιση. Καταρχήν, ακούσε αγόρι μου. Έλα. Σ' ακούω. Κοιμήθηκε. Σ' ακούρε, μάνατζερ. Όταν έρχεσαι στο φούρνο, ναι. Κοροπηδάς κάνεις ράνες εκεί, τώρα ήσυχος είσαι. Τι ήσυχος, έχεις χάσει. Κάτσε ρε, στον αέρα είμαστε, δεν είναι πλάκα με κάνεις τώρα, δηλαδή. Τι είμαι εγώ και εσύ, που στο πω κιόλας, δεν το κρύβομαι. Ξέρεις τι κάνει όταν σε παίρνει τηλέφωνο. Ξεκινάει από τη μια μεριά του που κάνει το κασάρι και πάει έρχεται. Οργώνει, είναι σαν το λιμιό, πιάνει όλη την πλευρά. Του γαρμπρόν από πίσω το λόγο, κάτσε εδώ και μιλά. Όχι, θα τα πω. Κάτσε εδώ, πάει έρχεται. Δεν έβαλε λιμιό και έβαλε ζαμπά, είσαι ικανοποιημένος με το ζαμπά. Εγώ, ναι. Όταν μπήκε ο λιμιός αγόρι μου, χαλάρωσε τότε. Έκανα. Δεν είπες ότι βάζει ένα παίχτη από την πλευρά, ο οποίος θα έχει και ανασταλτικό ρόλο και θα αποτρέψει τις επιλάσεις. Εγώ δεν είπα να παίξω και πρώτο σκόρ το λιμιό. Ναι, ναι. Λοιπόν, άκου Φωτιάδη, Κυριακή θα πάω σε ένα γάμο. Άμα εργώσουν εσύ μαζί μου στο γάμο και καθόμαστε μαζί δίπλα-δίπλα στο τραπέζι, σε μια στιγμή μας σηκωνώσουν όρθιος. Ναι. Θα σε πέρανα να σε συζητούσαν παραγγελίες. Θα σε λέγανε έλα φίλε, έλα από εδώ. Γιατί έτσι πως ήσουν χθες ντυμένος, σαν σερβιτόρος ήσουν. Πήγα να ψωνίσω ρούχα, λες, πήγα να ψωνίσω ρούχα. Τι ήθελα, καταγγέλλω το μαγαζί εκεί. Σταμάτα ρε. Τι, θα σε κόψω εγώ. Τι, ό,τι τους έμεινε. Θα σε κόψω. Με ήρθες με άσπρο. Μπάμι, κόψτε να. Χωχωχωχω. Όχι, με άσπρο τι. Πήγα σαν σερβιτόρος να πούμε. Τι τα κρατάς μετά. Άμα πας στην ταβέρνα δίπλα σου. Αφού δεν ξέρεις από τηλεόραση, πες του, δεν ξέρει από τηλεόραση. Σε τι μου έλεγες αυτό που είπες τώρα, ναι. Το βράδυ, θα ναι. Δεις τι θα γίνει. Θα δεις τι θα γίνει. Στην εκπομπή που θα πει. Όχι! Αυτά φοράς ακόμη. Ναι. Αυτά φοράς. Τα ρούχα της, Όχι. Δεν σε δεν σε πω τι φοράω. Έτσι. Ναι. Τώρα αυτό που είπες ότι εγώ είμαι έτσι. Ναι. Εντάξει. Ναι. Μάλιστα. Βγήκες επιθετικά καταρχήν εκεί πέρα. Σε φοβήθηκε μέχρι και η Ανίτα. Μέχρι και η Ανίτα κόμπλαρε. Άντε πάλι, ναι. Περίμενε λίγο ρε αγόρι. Μου λες ένα πράγμα. Καταρχήν με εξέτησε εμένα. Μου λες ένα πράγμα. Είσαι φίλος, αδερφός λες. Δεν θα το πεις σε κανένα γιατί θα μαλώσουμε. Μου έχεις πει. Έχω λες ένα θέμα με τις άδειες που γκρέμισε κάτι τείχους και έφαγα πρόστιμο. Και λέω μην το πεις σε κανένα γιατί καταστράφηκα. Και λέω εντάξει, και πας και βγαίνει. Το πρώτο πράγμα που λες είναι αυτό. Βγαίνεις έξω στο Πανελλήνιο και το λες από μόνος σου. Τι περίμενες δηλαδή. Φοβήθηκε με. Δηλαδή τι, θα έρθει μία να σε. Μ' ακούς. Τελείωσε. Ναι. Ναι. Θα έρθει μία, δηλαδή. Φτάνει. Μίλα για το λιμιό. Φτάνει για το λιμιό. Φτιάξω εγώ τώρα δισά. Από σήμερα δηλαδή. Είπε σε μένα ότι εγώ είμαι σαν τον Καρτσόνι. Ναι, άλλος ο παδός του Κυριάκου Μητσοτάκη. Ναι, είμαστε παιδιά από το Περιστέρι ψυχική. Δεν είμαστε. Είμαστε πυροτεχνίτες από το Τριάδι. Άσαν το σιδερώσουν καλά τώρα. Σιδέρωσε. Γιατί στην οικοδομή σου, όπως λέει, μεγάλη του επιτυχία. Δεν με κάνεις και τέτοιο. Έτσι πάνε. Ξέρεις τι είπε ο άλλος. Βάλε εκεί πορτοκαλί. Βάλε ροζ. Γιατί δεν έχω ροζάκι μπιμπισίδες το έδωσα.
Έπρεπε να στο δώσω. Γιατί είναι να βάλει. Έτσι με έπεισε μετά. Κάτσε ρε συμφωνία. Η ΑΕΚ είχε τρίτη εμφάνιση ροζ. Ο Άρης είχε τρίτη εμφάνιση ροζ. Η Γιουβέντους έχει τρίτη εμφάνιση ροζ. Είναι οι εκτός έδρας εμφανίσεις αυτές. Τώρα να... σε τελικό δεν θα είσαι με ροζ. Όμως θα είσαι με τα ρούχα. Σωστό. Με τη φανέλα. Με τη ρίγα. Με τη ρίγα. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Εσύ τώρα τι. Σε κράζω, σε θαυμάζω, ξέρω. Και τι περίμενε τώρα, εσύ πήγε εκεί Σάββατο, περίμενε Κυριακή απόγευμα ήδη να σε βρουν μια γυναίκα, να σε σπιτώσουν, να σε πληρώσει τα χρέη και τη Δευτέρα να σε έβρισκε και δουλειά, να πιάνει δουλειά. Δηλαδή, παίξε τζόκερ την Κυριακή, τι πολλέ ελπίδε έχει, ρε. Μπορεί να πήγαινε μια γυναίκα για ένα τσάι στην εφορία. Ναι, δεν ξέρεις. Τι να κάνουμε. Έτσι, μάλιστα. Έγινε, έγινε. Επίθεση, επίθεση. Τον κλείνεις, τον έκλεισα επειδή το είπες. Καλημέρα στη γραμμούλα. Your style rocks. Έτσι. Your style rocks, Φωτιάδη. Μούλτσου μεσκ μόλτσου. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, δεν μας περίμενε. Καλημέρα. Έλα 30 δευτερόλεπτα. Βεβαίως. Λοιπόν. Να πάρει θέση η Χριστίνα σαν συνεργάτης στα προγνωστικά της παρέας. Ακούω από όλους. Θέλουμε μια γυναική άποψη, αλλά και σαν συνεργάτης της εκπομπής να πάρει θέση. Την παρακαλούμε πάρα πολύ. Βεβαίως. Θέλω μια πιο αντικειμενική άποψη. Βεβαίως. Ακούει, ενδεχομένως ακούει και μπορεί να πάρει. Ενδεχομένως ακούει και να πάρει θέση. Αυτό, υπουργέ μου. Εγώ τώρα τι έπρεπε να. Δηλαδή, η εμφάνιση που έκανα με τα ρούχα και με αυτά είναι κακό. Μαντήλων, ρε. Μαντήλων είσαι να χθε. Α μην ακούσει. Μαντήλων. Ξέρει να τον κάνω τώρα. Θα τον πετάξει από το Messenger. Τώρα δεν θα τον κάνω. Όχι. Αφρέν, κυρίε και κύριοι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Οικογενειακέ ιστορίε. Όχι. Πολλέ είναι συνεργάτε. Όχι, όχι. Εγώ είμαι και μου το είπε και 3,5 ώρα τη νύχτα. Το πήρε και το ξύπνησε δίπλα στην Κινέζα, στο κτέλο. Μεταξύ... Την Κινέζα, ναι. Το μωρό δίπλα ναι. Εκεί πέρα. Ναι. Έχω πάθει πλάκα με το κούρεμα που έχει κάνει. Μπερμπάτοφ. Και τέτοια. Μπερμπάτοφ. Ας... Είπαμε. Μπερμπάτοφ. Θα δεις, θα δεις. Εγώ θα πάει στο. Λέω... Θα έρχεται αύριο μεθαύριο, θα τον κάνει τώρα ένα φρέντο φουναρί και θα πάει ο φούρνας με κρουασάν στο έχει πακέτο και δεν το δέχεται. Τελείωσε. Λοιπόν. Η Ζήνα Κουτσελή. Οπα, για πες, οπα, αποκάλυψη. Ναι, ναι. Το για το Πάσχα, την έστειλα χρόνια πολλά την έκανα και μας άρεσε. Και σε απάντησε. Έστειλες, λοιπόν. Να βγει η Χριστίνα, να βγει... σαν συνεργάτη της εκπομπής. Να βγει και η Ζήνα, να βγει και η Ζήνα. Έγινε και τον τα πούμε. Να δει, αφή, αφή, αφή. Οργισμένος, βάλεσαι εδώ τώρα. Είπε εμένα έτσι. Σε είπε σένα έτσι, να σε πεις αυτό το πράγμα. Να το δεις. Καλημέρα στη γραμμούλα. Θα σε σιδερώσει και θα σε χώσω στο φούρνο, ρε. Καλημέρα. Αλλά καλημέρα. Συγγνώμη, Μπάμπη, συγγνώμη. Ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή, άκου τώρα να σε πω. Ναι. Με λέει ο συνεργάτης Ανίτας, ναι. Με λέει, θα βγάλεις τη σακούλα, ναι. Την κρατάς. Μέσα είχα και ξεστή, είχα μέσα στη σακούλα. Είχες. Είχα τη στάχτη που την έριξα έξω. Ποια στάχτη, ρε. Στάχτη. Στάχτη και μπούρμπαρε, την έφερα μέσα. Τι στάχτη, από πού είχες στάχτη. Αυτή τη στάχτη την είχα μαζέψει από μια σόβα. Κανά νεκρό είχες εκεί. Όχι, στάχτη κανονικά, ρε παιδί, από τα ξύλα, ρε παιδί. Γιατί. Γιατί, λέω, στάχτη και μπούρμπαρε. Τέλος η Θεσσαλονίκη. Τέλος και μετά λες που σε κράζουν, ναι, θα αρχίσω να σε κράζω και έχω πια γιατί τέλος στη Θεσσαλονίκη. Τέλος στη Θεσσαλονίκη. Είχα και τα. Την είχα άχτη, την είχα άχτη, τώρα την έχω μόνο σε στάχτη. Άκου τώρα να δεις και την μπλούζα σου. Την είχα έτοιμη για να την βγάλω και μου λέει ο συνεργάτης, βγάλ την άλλη, θα την βγάλεις. Ναι. Αλλά τα είχα έτοιμη και με έχει βάλει σε σειρά, δηλαδή. Θα δώσεις πίνακες. Κάτσε να μιλήσω ο Κράτης, ναι. Περίμενε. Καλημέρα. Δημητράκη, βγαίνεις εκ του ασφαλού. Σήμερα στη Σταυρούπολη 2 ευρώ και 3 ευρώ στη μαύρη αγορά τα κρουασάν. Κανονικά και βγαίνεις και σχολιάζεις. Δηλαδή και προπέλα θα βάλει ο Φωτιάδης άμα θέλει. Μιχάλη, πες μου λίγο το μενού. Ποιο γορμό, το μενού. Λοιπόν, άστον τώρα, άστον να τώρα δεις. Ξέρεις θα τον κάνω έχει, τώρα. Λοιπόν. Ξέρεις, θα μείνει εκεί. Άστον να βγήκε και είπε μέσα τη Ουγγαρσόνη. Στιλιστικά ήσουν μέσα στο θέμα γιατί έπρεπε να δείξεις ότι είσαι ταυτόχρονα και ένα λαϊκό παιδί και εμένα με ενδιαφέρει το χρέος. Και αν γίνεται να μπορέσουμε να βοηθήσουμε, δηλαδή να ξεκινήσει ο Τορόντο να κάνει μια επιτροπή σωτηρίας, γιατί με τον Ηρακλή δεν μπόρεσε να κάνει κάτι, να κάνουμε μια επιτροπή σωτηρίας και να δούμε τι μπορούμε να. Διοίκηση πρωτοδικείου. Και μια διοίκηση πρωτοδικείου. Έτσι. Κανονικά. Μάλιστα. Λοιπόν, να βγει και ο Τορόντο να πει
τι μπορούμε να μαζέψουμε και αν είναι πολύ μεγάλο, αν είναι δυσθεώρατο, εντάξει. Καλύτερα όχι, μπορεί να δεν είναι για το θέμα του. Γύρισε και μου είπε εμένα ότι εγώ είμαι γκαρσόνι. Γιατί τι έχουν τα παλιά γκαρσόνια, ξέρουν ποιο αντέχει το γυαλί. Και τι έχουν τα γκαρσόνια στην τελική. Τιμή μα και καμάρι μα εμεί που έχουμε κάνει γκαρσόνια. Άσε μα, δεν ξέρουν. Τώρα αυτοί είναι αφεντικά, κατάλαβε και θέλουν να δουλεύουν 7 μέρε το ημέρο. Το καλό. Πρόλαβα, δηλαδή και είπα την κουβέντα για Μπάμπης Μπατμανίδης. Ένας κάποιος Μπατμανίδης είπες. Ναι, κάποιος. Ένας κάποιος. Ναι, Μπατμανίδης. Κάποιος. Δεν πρόλαβα ρε Μπάμπη. Μα κάποιος. Το έχω το απόσπασμα εδώ. Ναι ρε Μπάμπη μου. Κάτσε λίγο, να περίμενε λίγο εδώ, να το κάνουμε έτσι λεπτό προς λεπτό. Βγάλ το ρε. Το όχι, το βγάλω. Ναι, τι είπες ακριβώς. Και όλα σε αυτόν εδώ, κάνουμε και αθλητικό. Στη Μαρμίτα, όπως αυτό Μαρμίτα, εδώ. Μαρμίτα, το είπες τρεις-τέσσερις φορές. Θα το δείξουμε κιόλας. Δικαιολογημένα. Το κανάλι αυτό εδώ. Ναι, ναι, ναι. Και μετά. Ο τέτοιος. Ναι. Στο Μετρόπολης. Μάλιστα. Γιατί. Πάλι με άλλο. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, αυτός είναι ο Μιχάλης. Λοιπόν, όποια γυναίκα ενδιαφέρεται και όποιος θα ήθελε να του προσφέρει μια δουλειά, ο Μιχάλης είναι ένα γλυκό παιδί. Ένας άνθρωπος γλυκό αγόρι. Αυτά που έχουν συμβεί στη ζωή του και είναι έτοιμος και ικανότατος να αντεπεξέλθει σε όποια δουλειά. Και είναι κάτι που το γουστάρει γιατί θέλει να γίνει δημιουργικός και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό. Να πω και κάτι άλλο. Ναι. Εκτός αυτό, κάνω και έχω και έναν στο ράδιο που κάνω εδώ και 6 μήνες, κάποιο Μπατμανίδη. Κάποιο Μπατμανίδη. Είναι τραγουδοποιός. Ναι. Και μαζί τραγουδάμε, κάνουμε και. Δεν είναι τίποτα, ούτε πληρώνουμε. Δεν είναι τίποτα. Βγάλαμε ένα τραγούδι, ας πούμε, στην οικοδομή σε γνώρισε κάπως έτσι. Ένα, είναι μικρό είναι αυτό. Μια χαρά τα ακούω εγώ. Ναι, αυτό εδώ. Και έτσι αυτός εδώ την έχω φέρει την μπλούζα. Την μπλούζα. Όπως έχω σου έχω φέρει ένα κουρασάν τέτοιο. Είναι επειδή σ' αρέσουν. Είναι από το πέτρινο φούρνο. Ωραία. Από Θεσσαλονίκη. Και να πει. Αντί για επειδή ένα λόγο επειδή. Σε ευχαριστώ πολύ που... Έστω ρε παιδί μου μια τοποθέτηση προϊόντων. Όταν είπε έτσι ναι. Μπάμπη, ναι. Όταν είπε εκείνη τη στιγμή, ναι. Λέω τώρα κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει. Κάτι θα γίνει, δηλαδή εγώ όχι γι' αυτό. Ναι. Ευχαριστώ, αυτό το ευχαριστώ. Μα, το ευχαριστώ, ήταν μαχαίρι στην καρδιά, καλημέρα στην γραμμούλα. Το ότι αφήστε έχω ξαναπεί, υπάρχει γυναίκα στη Γουαδελούπα με ξενοδοχείο, θα σου δίνει 4.000 ευρώ το μήνα. Πρόταση. Πήγε, ήρθε με διαβατήριο, με σφραγίδα, πήγε είδων και απήλθων. Ευχαριστούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς την να. Πόση αναμονή και εμείς οι ειδικοί να πούμε τη γνώμη μας. Μισή. Πόσο και πρέπει, θα περιμένουμε. Και πρέπει να κάνουμε και διάλειμμα κιόλας. Θα τα πω, να το διάλειμμα. Να τα πεις γρήγορα. Έχεις την τα πεις. Θα τα πω γρήγορα. Έτσι. Έχω δει όλα τα επεισόδια του Μιχάλη Ροξ και Μιχάλη σου λέω ότι είσαι φιγουρίνη. Μην ακούς κανένα. Να τα. Βέβαια, Μπάμπη, τώρα που ξανάβαλες το επεισόδιο, έχει και άλλα κρυφνήματα πέρα από το κάποιον Μπατμανίδη. Ξεκινάει με το έχω και έναν στο ράδιο. Έχω και ένα μικρό στο ράδιο. Ναι. Έχω ένα βοηθό. Βοηθό. Ένα βοηθό. Ένα βοηθό, ναι. Άρα, Μιχάλη, το κόνσεπτ ποιο ήταν, ας το βαθμολογήσουμε, αλλά My Style Rocks, ας πούμε. Το έβλεπες, Μιχάλη μου, το My Style Rocks. Ωραία, θα με αφήσεις. Ναι. Δεν σε αφήνω, δεν μιλάς. Χριστίνα, άκου κορίτσι μου. Για άλλα πήγαμε να πούμε και άλλα με βγήκαν και όχι, μου είπαν αυτά που είπα και ήρθε το ο Αντώνης, θα πεις αυτά, μη με κάψεις, μη κάνεις και άλλοι από πάνω τέτοια, έπρεπε να ξεκινήσω εγώ την ιστορία από τότε που ξεκίνησα. Πολύ λίγο χρόνο σου δώσανε πάντως σε σχέση με την κυρία Όλγα. Κυρία Όλγα, ξέρεις τι έγινε. Από πού ήταν η κυρία Όλγα, από πού ήταν. Από εδώ, από την Αθήνα ήταν. Από εδώ, από την Αθήνα, εδώ ήταν Θεσσαλονίκη, Μιχάλη μου. Καταλαβες. Μάλιστα. Καμιά Πελοποννήσια ήταν. Αυτό, είναι πολλά. Ναι, πολλά. Το βασικότερο δηλαδή, όταν πήγα εκεί πέρα, με λέει να ντυθείς να σε δούμε. Με ντυθώ το λέω. Εντάξει, νόμουν τα ρούχα, λέω, εντάξει, είναι, κοιτάνε τον κόσμο, γιατί άλλοι πηγαίναν με μπλουτζίν, άλλοι πηγαίνανε, ξέρω εγώ, τέτοιο. Τέλος πάντων πάω εκεί πέρα και μου βάζουν δηλαδή να βγεις. Τι να βγω το λέω. Ναι, αλλά δεν αφήνεις να σου πει για την εμφάνιση που κατηγορήθηκε. Υπήρχε μομφή. Ναι. Εδώ βγήκε μια ειδική. Άστο τώρα εγώ αυτό του πετάξω εγώ το ναι. Άστο. Και χαρακτηρίζει την εμφάνισή σου τηλεοπτικός, την στιλιστική. Γκαρσόνι. Γκαρσόνι, ναι. Ναι. Πώς τη χαρακτηρίζεις, ας πούμε, αυτό είπαμε. Όχι, όχι. Εμένα μου άρεσε, είσαι φιγουρίνη. Βέβαια θα μπορούσε να έχει βάλει και μπλούζα BBC μέσα από το που κάνει ο λίγο έτσι. Δεν μπορεί να κάνει τώρα. Ναι. Τι θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή.
Τι πάω τώρα εγώ να πω για να κάνουμε. Εκεί πάμε για σοβαρό. Τι διάβολη BBC πάμε για σοβαρό. Να σου πω κάτι άλλο. Σ' έχω λίγο μαζέψει. Χτες θύμωσα, δεν σου κρύβω. Δηλαδή, το Ραπτόπουλο δεν λέω κανένα καλό, αλλά τον είπε χίλιες φορές. Τον Μπάμπη τον είπε κάποιο Μπατμανίδη. Δεν πρόλαβε ρε Χριστίνα να γίνει. Κλάβε, γίνανε όλα γρήγορα. Ο άλλο έκανε νόημα από μέσα του Αντώνη. Δεν έκανε νόημα. Πλαστικοποίηση πήγε στη φάτσα τη Ανίτα σε 100 φωτογραφίε. Πήγε για τον Ραπτόπουλο. Ρε, τα βάλαμε έτσι. Ξέρετε τι έγινε. Άγω να σε πω. Τα είχαμε με τη σειρά. Το λέω, μπορώ να βγάλω αυτό, την μπλούζα. Μπορείς. Μπορούμε να βγάλουμε αυτό. Τα είχαμε με τη σειρά. Και θα πήγαινα έτσι. Έτσι με το είχε βάλει ο τέτοιος. Αυτός που ήρθε μέσα. Κόψανε. Ναι, δεν είναι τέτοιο. Εγώ ρώτησα, μπορώ να τα βγάλω. Βγάλτα. Γιατί και η σακούλα που ήταν, ήταν το μαγαζί που έκανα την πλαστικοποίηση. Μήπως έχουμε πρόβλημα. Όχι, με λέει. Κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Καταλαβες. Τα είχα ετοιμάσει αφού να φανταστείς τη σιδέρωσα την μπλούζα και τώρα τη βγάλω και θα μου την έφερνε ο άνθρωπος. Είχε και το κρουασάν. Χάθηκε μια μάχη. Δεν χάθηκε ο πόλεμος όμως. Ξέρεις πως ήμουν μέσα εκεί. Το μύρισε η Ανίτα. Ε? Το κρουασάν το μύρισε. Το μύρισε η Ανίτα το κρουασάν. Τα μύρισε, αλλά έγινε τόσο γρήγορα. Δηλαδή από πίσω είχε 5 άτομα. Τι είναι, 5 άτομα ξέρεις τι σημαίνει. Οργισμένος, έκρηξε η φωτιά. Σαν και εσένα την ηλικία σου. Ήρθε από την Κέρκυρα. Και την γύρισε και τη λέει η άλλη που πάνε η αστυντάκτρια. Θα έρθεις, τι λες ρε, τι λέει. Δεν πήγες. Πάνε και εσύ σαν την ηλικία σου, γιατί δεν πας. Όχι, πεινάδι. Ναι, παιδί μου. Έγινε. Ναι, να πει ένα θέμα, δεν ξέρω το ακριβώς. Σε φιλούμε. Δεν βγήκε. Ούτε βγήκε το άλλο παιδί. Τσαο. Λοιπόν, 7 και 33 πρέπει να κάνουμε διάλειμμα. Ηρέμησε, παιδί μου, εντάξει. Δεν είναι, ξέρεις τι. Μαζέθηκε, εγώ νόμιζα ότι θα βγω πρώτος. Ναι, αλλά... Και λέει αν ήταν, δηλαδή, αυτό να δω. Το καταλάβαμε. Αύριο βγάλω το να λέει. Ναι. Πρώτο. Έτσι. Έτσι. Μα γιατί, γιατί. Βγάλα τους Αθηναίους. Βγάλα τους Πελοποννήσιους. Βγάλανε τους Αιτωλείς. Τους Θεσποιείς. Βγάλανε τους Βιωτούς. Βγάλανε όλους και όλους και τα μακεδονικά τα παιδιά. Τα μακεδονικά τα παιδιά τα αφήσανε εδώ παραμελημένα. Τηλεόραση στα Τέμπη. Δώσαμε μια μάχη, κοιτάμε την κάθε εκπομπή ξεχωριστά. Τηλεόραση στα Τέμπη. Θα δεσπίσουμε εδώ πέρα δικιά μας τηλεόραση. Μέχρι 2 channel θα βλέπουμε. Όχι παραπάνω. Αυτό θέλω να την πω τη Χριστίνα. Ναι. Τα μαφού πήγαμε τη σειρά. Δεν μπορούσα να, να τα μαζί. Υπήρχε πλάνο. Προπονητής και ο coach. Δεν γίνεται μεθοδολογία, λέγεται. Τα πήρε. Ναι. Εκεί τη στιγμή με λέει να τα φέρω. Μάλιστα, λοιπόν. Και την πλούσια και το άλλο. Διαλυματάκι και επιστρέφουμε σε σύντομα. Ζητάω συγγνώμη από τις γραμμούλες. Μπορούν να επικοινωνήσουν και πάλι μαζί μας. Μόλις επιστρέψουμε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Και αυτή. Και τι λέει το ρεφρέν. Την είχα χτή. Την είχα χτή. Τώρα την έχω. Φουρναρί. Μόνο σε στάχτη. Μέσα στο τσιγκινό κουτί. Τι στάχτη ήταν αυτή που έφερε. Είχες καμία που είχε στάχτη. Όχι. Όχι, τι στάχτη. Πού λες ρε παιδί μου, ότι ξέρεις. Ρίχνω. Μαύρη πέτρα ρίχνουμε. Μαύρη, αλλά ρίχνουμε και τη στάχτη. Ρίχνουμε και τη στάχτη. Μπούρμπερι που λέμε. Στάχτη και. Μπούρμπερι. Μάλιστα. 2-31-0-2-7-3 οκτάρια τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. Με είπες εμένα ότι εγώ είμαι καρσόνι. Εμένα είπες καρσόνι. Τώρα με πήρε από την Αθήνα, με πήρε τηλέφωνο. Ποιος σε πήρε από την Αθήνα. Δεν θα το πω. Και τι είπανε. Το σωματείο. Τι πάει, τηλέφωνο λέει μέσα. Ναι, ποιος σε πήρε και τι είπε. Είχα μια περίπτωση μέσα που ήταν. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα στη Γουαδελούπα, Brown Sugar, 5.000 ευρώ το μήνα, ρε! Καλημέρα στη γραμμούλα. Άμα στο πίσω. Την είχα χτή. Γιατί ρε παιδί μου, τι έχουν τα τίμια τα γκαρσόνια, τι έχουν τα τίμια τα παιδιά, τα σερβιτοριλίκια. Δήθηκα στα γκαρσόνια, με είπε. Αλλά σηκώ στο φούρνο, ρε. Δεν την άφησες να μιλήσει, όμως σου είπα ότι στιλιστικά η επιλογή σου ήταν ορθότατη. Γιατί έχει παρακολουθήσει My Style Rocks και ξέρει από αυτή να είναι ναι. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μπερδέψαμε τις εκπομπές. Καλημέρα. Brown Sugar! Τι να κάνεις, παιδί μου. Εδώ όμως είμαστε η Σαλονικούλα, η φτωχομάνα με την αγκάλι της. Υποδέχεται ακόμη και ακόμη. Και τα ατίθασα παιδιά της και τα παιδιά που παραστρατούν θα είναι πάντα κοιτίδα του πολιτισμού. 2.300 χρόνια και βάλε συνεχούς ιστορίας, αστικής ιστορίας αυτή η πόλη. Ένα τη θέση με την Αθήνα που ήταν βοσκοτόπια και έγινε πρωτεύουσα. Τι τώρα προχθές. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα σας. Καλώς το να. Καλή εβδομάδα. Επίσης.
Λίγο βλέπω για βροχές. Εντάξει, κούνη άνοιξη, άνοιξη δεν είναι. Δεν θα δούμε άνοιξη ποτέ. Λοιπόν. Πουλήσαμε τον καιρό για το double του ΠΑΟΚ. Λοιπόν, τελείωσε ένα πρωτάθλημα ακόμα στην Αγγλία. Χειροκροτήθηκε η ομάδα, έτσι, και χειροκροτήθηκε και καλά μάλιστα. Πώς να μην χειροκροτήσει αυτή η ομάδα με μόλις μία ήττα και 7 ισοπαλίες έχει χάσει το πρωτάθλημα και με την κομιδή 97 βαθμών στους 114 σύνολο, έτσι. Παρ' όλα αυτά αυτοκτόνησε και... για μένα η Λίβερπουλ φέτος. Ναι, αυτοκτόνησε με, με τις ισοπαλίες, έτσι. Ήττες δεν έκανε. Μία ήττα έκανε, έτσι. Ναι, αλλά εκεί λοιπόν, όταν ήσουν στο συν 6... Ναι, εκεί, εντάξει, εκεί φάνε κάποια στιγμή όλες οι ομάδες, φίλε μου Μπάμπη, στη διάρκεια ενός πρωταθλήματος περνάνε μια τέτοια, ένα τεφορμάρισμα. Και εμείς, η Λίβερπουλ το πλήρωσε ακριβά αυτό. Το πλήρωσε ακριβά. Εγώ όμως τη θεωρώ πετυχημένη αυτή την ομάδα, έτσι, έχουμε και το Champions League. Χθες γινόταν, δηλαδή το πανηγύρι που είδαμε με την πρόκληση με την Μπαρτσελόνα, το είδαμε και χθες. Ο κόσμος το αναγνώρισε αυτό, η Λίβερπουλ, έτσι. Το αναγνώρισε και συγχαρητήρια. Λοιπόν, τώρα, πιστεύω ότι θα το σηκώσουμε το Champions League. Εύκολα. Εύκολα, δύσκολα, νομίζω ότι εύκολα δεν υπάρχει βέβαια στο ποδόσφαιρο τίποτα. Μόνο στην Ελλάδα υπάρχει. Ναι. Και αυτό το έκτρωμα τώρα, αυτό το τελικό του ελληνικού πρωταθλήματος, του ελληνικού ποδοσφαίρου, ρε φίλε, μπορεί να μου εξηγήσεις πώς είναι δυνατόν, ποιος το σκέφτηκε αυτό να διοργανώσει τελικό κυπέλλου χωρίς φιλάθλους. Τι άχαρο πράγμα ήταν. Έχει αυτό. Ξαναγίνει. Έχει ξαναγίνει. Μόνο και μόνο για να μην γίνουν επεισόδια, κάνανε το τελικό χωρίς φιλάθλους. Με δεκάδες που πάλι αυτοί κοίτα, βρήκανε τρόπο και έχω μάθει ότι κάνανε επεισόδια, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος. Δεν ξέρω, κάτι είδε, ή ότι είχε μια αναμπουμπούλα, αλλά όχι και κάτι... Έπεσαν ψηλές, λέει, έπεσαν ψηλές. Εντάξει, είπαμε, ήταν στο τελετουργικό της όλης κατάστασης. Εντάξει, τώρα μην... Ναι. Λοιπόν, το καλοκαίρι βέβαια θα κυκλοφοράμε με την μπλούζα της Λίβερπουλ. Έτσι, στις παραλίες. Βέβαια, καμιά πετσετούλα, κανένα τέτοιο, έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, και θα δούμε και τα όλα. Πόσο έχουμε σήμερα, 11, πόσο είναι. Ναι. Έχουμε ακόμη, έχουμε ένα 20ήμερο γεμάτο, 13 έχουμε, τι 11. Το αγγλικό πρωτάθλημα είναι μακράν το καλύτερο από όλα. Μακράν, δεν υπάρχει, δεν νομίζω ότι πλησιάζει κανένα. Σε φιλούμε. Το αγγλικό πρωτάθλημα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, τσάω τσάω. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Καλημέρα. Έλα, έρχομαι σε Θεσσαλονίκη, Μπάμπη. Έγινε, καλώς να ορίσεις. Τσάω. Να σου πω. Για πες. Μπάμπη. Μπάμπη. Έλα. Θα πάμε να φάμε στη Σοφούλη το κοτόπουλο με την ψηλή πατάτα, French fries. Γιατί εγώ τρώω στη Γουαδελούπη brown sugar μόνο. Τέλος, ρε. Brown sugar μόνο, ρε. Φτάνει, ρε, φτάνει, ρε. Καλημέρα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Κώστα που λέει καλημέρα Μπάμπη. Μετά το χθεσινό κάζο πρέπει για αντίπεινα να καλέσεις την Ανίτα στην εκπομπή, να ξυπνήσεις από τις 5 και να την βγάλεις στις 8 παρα 10. Ε? Λες να πάρουμε την εκδίκησή μας έτσι, να την έχουμε να περιμένει. Δεν χρειάζεται, λες. Πώς μας είχε έτσι, ας πούμε, στο περίμενε και στο να περιμένουμε. Δεν κατάλαβα. Έτσι πρέπει. Σωστή η αντιμετώπιση. Εδώ ο φίλος μας ο Κώστας λέει ότι χαρακτηρίζει προδότη. Επειδή αναφέρθηκε στην Αθήνα και όχι στη Θεσσαλονίκη. Ένας άλλος φίλος. Ναι, Κώστας. Σε τι. Αυτό. Σε λέει προδότη Φωτιάδη αυτό. Μεταφέρω το μήνυμα. Ας μας διευκρινίσει. Να το πω εγώ. Ναι, να το πω. Να το πεις. Εγώ έκανα τον κύκλο. Εδώ προσπάθησα να βρω δουλειά. Προσπάθησα αυτό να έχεις δίκιο. Ναι. Δεν έχει Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, δεν έγινε τίποτα εδώ πέρα. Ναι. Αυτό είπα μέσα εκεί. Ναι. Έκανα τον κύκλο. Δηλαδή. Πόσο να κάνω, πόσο να αντεκάνεις. Ναι. Το βουνό του Λάνα να το πει. Και θα σε καταλάβει. Έτσι, ότι μπορεί να λυγίσουν και τα βουνά δηλαδή. Μάλιστα. Τώρα τι λέει τώρα. Εντάξει, επειδή ενοχλήθηκε ο κόσμος στη Θεσσαλονίκη στο ότι δεν έκανες αναφοράς για την νύφη του Θερμαϊκού, εδώ για την παλαιποτέ συμβασιλεύουσα. Κάτσε τώρα, εδώ πάμε να κάνω δουλειά και να βρω γνωριμία να αρχίσω και εκεί. Βλέπεις, 5 άτομα έχει μέσα. Στο ΙΚΑ θα έχει λιγότερα να περιμένουν με το χαρτάκι. 5 άτομα έχει. Αυτά δεν τα ήξερες, δεν τα είχαν πει. Τι, ο ένας ήρθε από την Αθήνα και οι άλλοι ήρθαν από την Κέρκυρα. Και δεν βγήκανε. Δεν βγήκανε. Τουλάχιστον όμως βγήκες. Βγήκες όμως και έψου να μην έβγαινες. Τι θα γινόταν. Άμα δεν έβγαινα κιόλας. Θα γινόταν χαμός. Τι λέει η άλλη, να έρθεις την άλλη Κυριακή. Τι λες, ρε, τι λέει. Αυτή τη δουλειά θα κάνουμε. Την Κασιόπη θα έρχομαστε εδώ πέρα για τις εκπομπές, για τα δικά σας τα καπρίτσια. Είπαμε, θέλουμε δικά μας κανάλια εδώ. Θα ανοίξουμε όταν θα κάνουμε το Libero TV.
Να έχουμε εκπομπές. Να τα λέμε. Μακάρι, τι μακάρι, έτοιμο είναι, στα σκαριά είναι. Τι έμεινε, σιγά. Διαδικαστικά πράγματα. Αφού έχουμε τόσες φωνές εδώ να το στελεχώσουμε, Λίμπερο TV. Πόσες ώρες εκπομπή θα σου έφτανε, ας πούμε, για να πεις όλα αυτά που θες να πεις. Πόση ώρα θα την ήθελες στην εκπομπή? Κοίταξε να δεις, κανένα δύο ώρο. Κανένα δύο ώρο, εντάξει. Μάλιστα, για να δούμε, γράμμουλα. Καλημέρα. Συγγνώμη, θα ήθελα. Παρακαλώ. Ένα τραγούδι, μια αφιέρωση να βάλετε. Ναι. Από τον Μιχάλη στον Μπάμπη. Στον κάποιον. Το τραγούδι της Άντελας Δημητρίου, δεν είσαι τίποτα, δεν άξιζες κουτέ. Δεν άξιζες όλα αυτά που σου έδωσε και τέτοια. Μάλιστα. Από το Μιχάλη στον Μπάμπη. Μάλιστα. Αυτό είδα εγώ σήμερα όλη τη μέρα. Τελείωσες. Ναι. Αυτό το τραγούδι. Ρε τελείωσες. Με κράζεις, με θάμα. Να τελείωσα. Εγώ μόνο, όχι εσύ. Όχι εσύ, εγώ μόνο θέλω 20 εκπομπές. Ναι. Να τελειώσω. Καλά, 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 καλά. 20 πρώτα αδυνάτησε πρώτα. Αδυνάτησε. Αδυνάτησε πρώτα. Έλα τώρα, άσε το. Έλα τώρα, άσε τώρα. Άσε τα γυαλάκια, γιατί. Άσε τα γυαλάκια. Εγώ στο χάλι σου θα βάζα ριγέ που κάμισο με κάθε τρίγκα. Το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω πολύ. Θα βάζα ριγέ και δεν έκανε. Κοίταξε, φτιάξε το μαλάκι που είναι λίγο, έχει μεγαλώσει. Τα άσπρα τα μαλλιά, τα γυαλάκια φορά και τα μουσια. Δεν μπορώ να το κάνω εγώ. Γι' αυτό με κράζεις. Μπάμπη, εγώ θα το κάνω πόκο. Αλλά εν τέλει και με τον Μπερμπάτοφ είχε ο κόσμος προσδοκίες. Αλλά δεν ανταπεξήλθε τελικά στις προσδοκίες. Εγώ το μαλλί δεν μπορώ να το κάνω Μπερμπάτοφ, μπορώ να το κάνω βόκολος όπως. Θα το κάνεις και κουτσίδα κιόλας. Θα το κάνεις και κουτσίδα. Φιλιά, τσάω, δεν σε εννοώ. Το ξέρεις αυτό το τραγούδι? Μιας και πιάσαμε τις αφιερώσεις. Γκαρσόνι. Αυτό που έκανε. Το ξέρεις, Μέρι Λίντα, Μανώλης Κιώτης. Καμιά φορά που λέμε, ο μόνος που μπορεί να σου πω παγόβουνο. Ναι. Αλλά αυτό είναι τυπάγωνο. Πιάσαμε το βόρειο πόλο. Άκου. Σερβίρι. Στα δυο μας ποτηριά. Το γκαρσόνι, Γκαρσόνι. Γκαρσόνι ντου. Καλημέρα στην Καπούλα. Ποιο γκαρσόνι? Ποιο γκαρσόνι? Έλα. Είμαι αυτός που είπε αυτό που είπε. Όχι. Άκου. Ναι, λοιπόν. Τι βγαίνεις τώρα, να τα συμμαζέψεις? Δεν συμμαζεύονται. Η εκπομπή γράφεται. Σε κράζω, σε θαυμάζω. Άκου, ναι, ναι, ναι. Είσαι ο ακροατής. Σε κράζω, σε θαυμάζω. Αλλά το μενού θα μας το δώσει τελικά, τι θα γίνει? Όχι, δεν το δίνω. Έχω εγώ το μενού. Περίμενε. Έχω εγώ το μενού και μια τρομερή καταγγελία που δεν προλάβαμε επί του πιεστηρίου. Μου έχει φέρει εδώ Φωτιάδης δύο αποδείξεις από ένα σουβλακοπολείο, λέγεται, αν έχεις το Θεό σου, και από ένα εστιατόριο. Λοιπόν, στο ένα έχει το μπέργκερ, πόσο κοστίζει, πόσο το πήρες το μπέργκερ? 5,75. 5,95. 6 ευρώ. Εντάξει, τόσο έχει ένα μπέργκερ. Τι λέει ρε μπάμπη. Δεν είναι και πολύ μεγάλη καταγγελία. Πόσο κάνει ένα μπέργκερ μεγάλο, μπαμπάτσι, κότσι, ωραίο, να πούμε, Ρε, τα δύο σάντες που είναι 6 ευρώ, τα γίγασε. Σαν τη σουλίνα τη φύγε κάτω. Ναι, αλλά μπέργκερ παίρνει, ρε παιδί μου. Μπέργκερ, τι είχε μέσα από το... Έβαλε μπαρούλι και... Κα, τι είμαστε μπαρούλι, τίποτα, μπαξμπάνι είμαστε. Ναι, τι λοιπόν. Και έχω και από το... Κυπριακή... Σουβλακοπολείο. Κυπρια... Ναι, λοιπόν. Εγώ την έλεγα σουβλάκι, αυτή με έλεγε καλαμάκι. Ναι, τόσο... να... Κυπριακή λέει χωριάτ. Τι είναι το Κυπριακή χωριάτ? 3,90, πατάτε στη Γανίτ. Τηγανίτ. Ανίτ, είδες, 3-10, ναι, ναι, και συν ποσότητα 2 ευρώ, συν όλα 7 ευρώ, τι είναι αυτό η τιμή εδώ? Αυτή είναι που έφαγα την Κυπριακή πίτα, σάντουιτς, ναι. Πίτα με καλαμάκι μέσα που του λένε αυτοί, αυτή το... πατάτα, και καλύτερα να πήγαινε εκεί παρά να έτρωγε το μπέργκερ. Μάλιστα, ωραία. Αλλά ήταν από την άλλη τη μεριά. Μία μέτρια καταγγελία, κυρίες και κύριοι, που δεν ήταν και κάποια. Όχι, για να συγκρίνουμε, ναι, να συγκρίνουμε. Τις τιμές. Και εδώ πόσο έχει, το μπέργκερ 6-7 ευρώ έχει, πλάκα κάνεις. Σε παρακαλώ. Εσύ δεν αξίζει. Ναι, ναι, έτσι. Δεν αξίζει, εμείς έχουμε καλύτερα. Έτσι. Λοιπόν, ο Μιχάλης, αυτό έχει δίκιο, δεν το χωράει πλέον η Θεσσαλονίκη. Πρέπει να ανοίξει τα φτερά του σαν τους τραγουδιστές. Έτσι. Δεν γίνεται, ρε φίλε, πώς κάνανε, δηλαδή, όλοι, πώς ήταν η Θοδωρίδου εδώ, ξεκίνησε ο Επίσης, Ρέμος. Επίσης, παρένθεση, τώρα είπες τραγουδιστές. Δεν πήγε η ομάδα του Πάκου στα μπουζούκια.
Δεν πήγε, όχι, πήρανε σε κτήμα. Δεν, τι είναι αυτά τα πράγματα. Αυτές τις κατακτήσεις θέλουμε. Ξέρω, και αυτό με προβλημάτισε εμένα. Δηλαδή δεν τους αρέσει ο Καράς τώρα. Δηλαδή, δεν Καράς ξέρω, δεν είναι, Καράς εδώ κιόλα, ξέρω εγώ γιατί δεν κάνανε. Για πρώτη φορά, ίσως στα χρονικά, ομάδα που κατέκτησε. Είναι mainstream, όλα τα έτσι πω. Ομάδα που κατέκτησε. Άλλη μέρα. Δεν πήγε στα χρονικά. Κάνει άλλη μέρα. Έχεις πληροφορίες. Θα το κάνει άλλη μέρα. Θα φύγουν, νομίζω σήμερα φεύγουν όλοι. Κουράστηκαν κι αυτοί, τι θα είχαν πάλι εκείνα. Εντάξει, θα το κάνει, θα του βάλει το αεροπλάνο δηλαδή. Κάτι ξέρει ίσως. Άκουσε, κάτι ξέρει. Θα του βάλει το αεροπλάνο και θα κάνουν το τέτοιο. Άιτε. Μήπως θα γίνει το όνειρό μας πραγματικότητα. Έλα, άιτε. Ποιο είναι το όνειρό μας. Θα μείνουν και θα γίνει η BBC. Ναι, θα μείνουμε εδώ πέρα σε κανένα κουτούκι, ας πούμε. Τι έπαιρνες ώρα, εσύ δεν έπαιρνες, 6,5 ώρα έπαιρνες εσύ. Με το λιμιό. Τους άφησα να πάρετε όλοι για να μιλήσετε. Έτσι, μάλιστα, έτσι. Δεν είσαι τίποτα, λέει. Ξέρεις αυτό. Καλημέρα στη γραμμούλα. Γιατί άλλες γυναίκες είναι μπουμπουλίνα και άλλες κίνκι μπαμπολίνα. Που το θυμήθηκε το κίνκι μπαμπολίνα, ιστορικό κλαπ, το θυμάσαι αυτό, Φωτιάδη μου. Το κίνκι μπαμπολίνα, Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα, να ανοίξεις τα φτερά σου Μιχάλη, αλλά όχι και τελευταίο όνομα στη Μαρκίζα. Δηλαδή δεν γίνεται να βγαίνει ο Αγάπη μόνο η Κυρακούλα και η Κυραφανή. Και να βγαίνει τελευταία. Και τι να κάνω δηλαδή τώρα εγώ. Εγώ τι να κάνω. Εγώ αυτό που ήταν να κάνω το έκανα. Αυτό μου θυμίζει όταν παίξαμε το 2013 στη Βλάστη πάνω στην Κοζάνη. Μετά τον Αγγελάκα μας είχανε. Έπαιξε ο Αγγελάκας 3 ώρες με αποτέλεσμα άρα, να βγούμε 3 ώρες το βράδυ. Άρα, ναι. Άρα μαζί. Ναι. Άρα ο Τσέπης είναι ο Αγγελάκας. Δηλαδή. Άρα τι λέω, Μπάμπη. Λοιπόν, και εγώ θέλω τραγούδι. Και εγώ θέλω παρακαλώ, τραγούδι. Παρακαλώ. Είναι για το Φευγάτο, δεν θέλω τη συμπόνια κανενός. Μω, παιδιά, την Πάτρα αγαπημένα. Θα το βάλουμε βέβαια και θα κλείσουμε έτσι. Έτσι. Βέβαια, έγινε, βέβαια. Ευχαριστούμε. Καλημέρα στη γραμμούλα. Εγώ θέλω να ακούσω το γλυκέ μου αναρχικέ. Στην Ροσονέρι. Δεν θέλω τη συμπόνια. Ναι, παιδιά, την Πάτρα νομίζω το έχει τραγουδήσει ο Καζατζίδης πρώτος, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά μας αρέσει η εκτέλεση από τα παιδιά από την Πάτρα και έτσι θα κλείσουμε κάπως την εκπομπή μας, μιας και πιάσαμε για τα τραγουδιστικά. Δεν θέλω την συμπόνια κανενός, αφού έχω κλείσει βέβαια και το, πώς το λένε, το tab της υπόθεσης. Μάλιστα. Σιγά σιγά, κυρίες και κύριοι, το λόγο επειδή που ήταν τρίτο ημίχρονο στα πάντα. Τελικό δεν ασχοληθήκαμε καθόλου με τα ποδόσφαιρα. Εδώ μόνο πώλησε ο φίλος μας ο Μιχάλης το ενδιαφέρον της εκπομπής. Έκλεισε όλους οργισμένος, όλους ακροατές. Αντιπαρατέθηκε με όλους. Με τους ακροατές δεν έχω. Αφού όλους τους έκλεισες. Δεν έχω με τους ακροατές. Δεν έχω. Δεν έχω. Μια χαρά τους ευχαριστώ. Δηλαδή έκανα έδωσε μια μάχη, αλλά ήταν 10 λεπτά. Έτσι. Τι να προλάβει σε 10 λεπτά μέχρι. 10 λεπτά, τι να προλάβω, να βγάλω την μπλούζα. Έπρεπε. Να βγάλω το τέτοιο. Έπρεπε. Δεν είναι. Δεν πήγα να πω άτι την έκανα. Συνοήθηκα πρώτα με αυτόν και με λέει να βγάλει τον πίνακα. Μας πολέμησαν. Καλημέρα στη γραμμή. Είσαι ο καλύτερος στη Γουαδελούπα, να σε κάνω βασιλιά της Καραϊβικής. Πάμε, δεν θέλω τη συμπόνια κανενός. Από έναν κάποιον Μπατμανίδη, από το Μιχάλη Φωτιάδη, ήρθε η στιγμή να σας αποχαιρετήσουμε, να σας αποφωνήσουμε, να παραδώσουμε σκυτάλι στον Κωστή τον Τσατσαρό. Καθένας κάνει τη δικιά του εκπομπή έτσι κι αλλιώς. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι και τις 10 με τα μεθεόρτια του τελικού. Θα ζητήσω συγγνώμη από τη γραμμούλα. Δεν θα την παραλάβουμε. Όχι, δεν την πάρουμε. Κάτσε. Ο Λευτέρης θα είναι. Καλημέρα, ποιος είναι. Μας τόπισε. Όχι, δεν θέλω τίποτα. Θέλω να η καρδιά μου. Έτσι είναι η καρδούλα σου σήμερα και δεν θέλω να μου στεραχωριέσαι. Όχι, δεν είναι. Ήρμη και ράβνους και καταιγίδα. Για τον κόσμο μας εδώ το λόγο είναι επειδή. Έτσι, θα κάνουμε εδώ να πούμε. Το τραγούδι το ξέρεις. Είναι από τα αγαπημένα μου και εμένα. Τα παιδιά της Πάτρας. Ναι, το έχει πει ο Καζιτζίδης. Πάρε κάποιον τις δεύτερες, θα κάνουν τις δεύτερες. Την ώρα που σε ο πόνος. Την ώρα που με φύγει ο καημός. Την ώρα. Δεν με βολεύει ο τόνος, ας πούμε. Τώρα εδώ μην γίνουμε και ρεζί. Δεν θέλω τη συμπόνια. Αυτοί είμαστε πονεμένοι Θεσσαλονίκη το κομμάνα. Τα παιδιά σου είναι εδώ και ξαγρυπνούν. Τα παιδιά σου μάχονται. Τα παιδιά σου θα φέρουν τους τίτλους και τις κατακτήσεις σε όλα τα επίπεδα. Εσύ
Είσαι ένα παγόβουνο, όχι εσύ ένα γόρι μου. Ο άλλος. Άλλαξε το παγόβουνο, μάλιστα. Όχι. Εγώ ήμουν ότι ο σπόλος. Γύρισε και με είπε, ναι, εμένα με είπε γκαρσόνι. Μάλιστα, τι συνέχεια. Μόλις γυρίσω τώρα να δεις τα γίνει. Αύριο στις 6, ποιος ξέρει τι να μας φέξει. Να έχετε μια υπέροχη μέρα, τσάο. Αυτό με τις αγαριστίας. Μισό, μισό, δεν θα κλείσουμε ποτέ την εκπομπή. Ένα πεις. Λάλο. Φιάτηκα για την Χριστινάκη μας. Τις κάνεις όλες και τις ρίχνεις στο τέλος.